Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις και πως το πεις περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εβδομάδα σε όλους, καλό μήνα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 FM. Ο κύριος Λευτέρης Λούτων Χατζηπατελίδης στην ύλη στον ήχο. Ο κύριος Γιάννης Τσιράπης στο production. Η κυρία Βιγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Μεντακοβίτση Κακομοίρας. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος. Τι είναι αυτό που έχει super design, μοναδικό στυλ και όλοι θέλουν να το αποκτήσουν? Το iPhone φυσικά. Με 20% έκπτωση στη Vodafone επιλέξτε το iPhone που θέλετε να το κάνετε δικό σας. Γιατί από 1η έως 10 Μαΐου όλα τα iPhone έχουν έκπτωση 20% μόνο στη Vodafone και συγκεκριμένα το αγαπημένο μου 5C θα το βρείτε στη super τιμή των 287 ευρώ από 359. Θες πραγματικές εκπτώσεις? Πήγαινε Vodafone. Γράφετε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνει στο 54340. Έτσι επικοινωνούμε στην εκπομπή μέχρι και την ώρα εκείνη που θα ανοίξουμε γραμμές. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς. Οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή δεν έχετε μονάδες στο κινητό και θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του διαδικτύου, του ίντερνετ, στην σελίδα μας στο Facebook για τους φίλους οι οποίοι θέλουν μηνύματα και εκεί. Τι γίνεται, Κωνσταντίνε? Καλά, εσύ τι κάνεις? Καλό μήνα. Καλό μήνα, ρε, 4 του μηνός είναι. Είπαμε καλό μήνα, βρεθήκαμε καθόλου, όχι. Και τι είμαστε, ξαδέρφια για να βρεθούμε? Συνεργάτες είμαστε, ξέρω κι εγώ. Συνεργάτες είμαστε, λέω. Και επειδή μας συνεργάζετε, μπορείς να με πεις πρωτομαγιά, να με πάρεις να μου πεις καλό μήνα. Εσύ γιατί δεν πήρες? Εγώ δεν σου είπα καλό μήνα, εσύ με είπες. Τώρα τι να πω. Τι να πεις, ρε, καλαγιός, τι να πεις? Τι να το πω. 4 του μηνός με είπε καλό μήνα. Δεν σου ξαναλέω τίποτα. Είσαι χαϊβάν ντουλάπ. Αν πεθάνει κανένα δικό μα, έλα στα 40. Αργό είσαι, ρε. Αργά το πάτρε. Θεσσαλονικία. Γιατί βιάζεσαι, ρε. Εγώ δεν βιάζω, δεν πάω κανονικά. Γιατί βιάζεσαι? 4 του μηνό ήρθε το βόδι εδώ με μεσημεριά. Πολύ μεγάλη αυτή. Καλό μήνα! Καλό μήνα, ρε. Ποτέ να βγει ο μήνα, ρε, χαϊβάν. Να βγει. Ποτέ να βγει ο μήνα. 4 του μηνό πήγε. Τι λε τώρα. Καλό μήνα. Χαϊβάν. Άρα προπονήσε για αυτό. Ψέψε,
Χαϊβάνι. Προπονήσει για πτώμα και σε χαϊβάνι. Χαϊβάνι πρωί-πρωί, μεσημεριάτικα. Άιτε. Εγώ είμαι Χαϊβάνι. Αχ, Χαϊβάνι. Λέγε, εσύ τι είσαι ρε του λόγου σου. Λέγε ρε, σε ακούμε. Τι... Λοιπόν. Άτε, πάρε, πάρε μπροστά. Παρακολούθησε το Κύριακο παιχνίδια, είδε τίποτα. Τι να δω Σαββατοκύριακο. Είδε παιχνίδια του Σαββατοκύριακο. Πήγα το Σάββατο την Κυριακή να δω τα μάτια το γύρω-γύρω σε ένα μαγαζί. Είδα κάτι παοξίδε εκεί με κάτι φτέρνε μαύρε, κάτι σαγιονάρε Μιτσούκο γλιστερέ. Λέω ρε παιδιά, θα δούμε λέω, το γύρω-γύρω. Ωμπακ, ρε. Τι μπακ, λέω ρε παιδιά, λέω, θα δούμε το γύρω. Ωμπακ, μπακ, μπακ. Είδαμε τον μπακ. Μάλιστα, δεν μπορεί να δει τα υπόλοιπα. Δηλαδή. Τι να δω, το γύρω-γύρω σε λέω, δε, που μου τολμά να αλλάξει το αυτό. Αν τολμά. Καλά, εσύ ο κουταλιανό τη ραδιοφωνία και τη τούμπα. Δεν είχα το ρόπαλο το δικό σου όταν χτύπησε του. Πες ότι το ξέχασε. Ναι, ξέχασα το ρόπαλο. Πες ότι ξέχασε το ρόπαλο. Ναι, τι. Από τότε που μου το ψήφισε και το έβαλε στο, ραδιοφωνό σου. Στο αυτοκίνητό σου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είχαμε τον Μπάοκ να επανέρχεται και πάλι στη δεύτερη θέση. Δεν κάθισε. Να επανέρχεται εγώ. Ναι, ναι, δεν κάθισε λέω. Γιατί. Χτύπησε το παιχνίδι αυτό λέω. Δεν κάθισε. Μαγκιά του. Ό,τι θέλει κάνει. Μαγκιά του. Έτσι. Όχι μόνο απλά δεν κάθισε όπως το λες. Ναι. Δεν έκανε υποψία ευκαιρίας ο Λεβαδιακός. Τι δεν έκανε. Υποψία ευκαιρίας. Να κλάσει ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός. Αν και παλιότερα είχε καλές φιλίες με τον ΠΑΟΚ. Εγώ το Λεβαδιακό τον έχω, έχω σε ποδοσφαιρική εκτίμηση. Δηλαδή, σε καμία ποδοσφαιρική εκτίμηση δεν τον έχω. Αγωνιστικά μιλάω. Καμία. Με σέντερφορ παλέμαχο χειρότερο από τον Περόνε. Στα σέντερφορ έλειπε εκεί ο Σωσίας του Τρέγιο, ο, πώς το λένε, ο Πουλίδο. Έλειπε, αυτό ήταν μια αυτή. Α, τώρα με το Σιφάκι τερματοφύλακα. Πού πάμε το Σιφάκι τερματοφύλακα, αυτό είναι αποτυχώ. Εσύ έχει και ένα αποθυμένο. Δεν ξέρω κανένα αποθυμένο. Εγώ για μπάλα μιλάω. Έχεις, έχεις. Δικαιώθηκα πάλι. Έχεις. Με τον Κατίδη που είναι για το. Για το... Με τον Μπάρκουλε εκεί να κάθεται να πίνει καφέ. Δεν πάει. Πλάκα μα κάνει. Πλάκα μα κάνει τώρα. Με τον Κατίδη τώρα. Τον, τον περίεργο, τον παράξενο. Με τον Μάτζιο, ο οποίο άμα παίξει παλέμαχη βραδιποριακό, ταλαιπωριακό, θα το βάλουν πάγκο. Και θα βάλουν, ξέρω εγώ, κάνα Αστόπουλο σέντερφορ, ξέρω εγώ, 59 χρονών, 55 πόσο είναι. Τρελαθήκατε, ρε. Με το Μάτζιο. Άμα ο Πάοκ ήθελε, μόνο άμα ήθελε ο Πάοκ, μπορούσε να δώσει το Λεβαδιακό πρωί και εσύ, βρε Καραγκιόζη. Καραγκιόζη. Δεν μου έλεγε πριν το παιχνίδι ότι ό,τι αποτέλεσμα έρθει στη Βέρεια θα έρθει και στην Τούμπα. Τα παίξα διπλά και τα δύο. Τα πλέρωσε. Εντάξει. Ψόφιο ήταν ο Πάοκ να φάει γκολ στο τελευταίο τέταρτο. Ψόφιο. Δεν το έφαγε όμω. Για να κάνει με. Με αδάει. Τέλος πάντων το πήρε το ΠΑΟΚ. Μπράβο το ΠΑΟΚ. Μπράβο και στη Βέρεια. Μπράβο και στη Βέρεια. Ξέχασες. Τι να ξεχάσω. Ένα σενάριο που λέει το εξής. Ποιο ρε. Ας τα μπράβο και το χαβαλέ. Μπράβο, μπράβο, Βέρεια, μπράβο. Λέγε. Δεν μου λες. Εσύ δεν βγαίνεις και λες ότι ο ΠΑΟΚ με τη Βέρεια είναι αδερφάκια. Ναι, είναι. Ωραία. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τι ήθελες να κάνει. Να χάσει από το Λεβαδιακό και να μπλέξει και η Βέρεια. Τι να μπλέξει. Αυτόματα με αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ η Βέρεια σώθηκε τελείως. Η Βέρεια σώθηκε. Ναι. Μάλιστα. Έχεις τη βαθμολογία. Αυτό γιατί δεν το μέτρησες μέσα στο σενάριο το οποίο. Τον κόλπο δεν το έφαγε η Βέρεια. Η Βέρεια στο 83. Στο 83. Που ο Πάοκ ήταν ήδη 1-0. Ναι. Μάλιστα. Με ισοπαλία, άμα έβγαινε Πάοκ Λεβαδιακός, έπεφτε η Βέρεια. Αν έγινε όταν 1-1. Δεν έπεφτε. Θα ήταν, ποιος θα έπεφτε. Μπλεγμένη. Ο Παθραγικός. Οπότε ήταν καλυμμένα τα πράγματα. Κορόιδο. Είναι εντάξει τα πράγματα. Ο Πάοκ εξυπηρετούσε και την ομάδα τη Βέρεια και τη δικιά του μαγκιά έκανε. Μετά το χ του Παναθηναϊκού. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με την νίκη που έκανε ναι. Και τα δικά του συμφέροντα κάλυπτε ναι, όπως ναι, ναι. Πάω εγώ με το δικό σου ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι πρώτο φαβορή για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Άσχετα αν έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τους ίδιους βαθμούς. 2-2 είναι. Είναι ένα πόντο πίσω στην κανονική βαθμολογία. 2-2 είναι για τα play-off. Εγώ μιλάω για την κανονική διάρκεια. Ξέρεις ποια είναι τα κριτήρια στα play-off. Άντε, γιατί τώρα με εκνευρίζεις. Ναι, ναι, ίδιες είναι. 2-2 θα είναι. Όχι, υπάρχει και χειρότερο κριτήριο. Ο Παναθηναϊκός θα είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Στα μεταξύ του παιχνίδια έχει καλύτερο συντελεστή ο Παναθηναϊκός. Και τι έγινε, θα πάρει παραπάνω πόντο στα play-off. Όχι. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει γκέλα τώρα την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ κερδίσει, θα ξεφύγει ένα βαθμό. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ, θα κερδίσει. Μπορεί. Αν κερδίσει, δεν είπα θα κερδίσει. Μπορεί. Λέω αν κερδίσει. Κοίταξε, με αυτά που βλέπουμε, όλα μου φαίνονται πιθανά. Εντάξει. Ήταν μια αγωνιστική με πάρα πολλά περίεργα σε εισαγωγικά αποτέλεσμα. Ποια ήταν τα περίεργα αποτέλεσμα. Ποια ήταν τα περίεργα αποτέλεσμα. Πες με ένα περίεργο αποτέλεσμα. Θα σου πω. Το Βέρεια Παθραγικός, ναι, είναι περίεργο αποτέλεσμα. Άλλο. Καθόλου περίεργο. Γιατί δεν είναι περίεργο. Το λογικό είναι. Α, λογικό είναι. Κερδίζει η ομάδα η οποία ναι. Παλεύει για την επιβίωση. Α, της. Ναι. Άλλο πιο περίεργο ήταν. Περίεργο αποτέλεσμα. Ναι, πες μας. Περίεργο δεν αποτέλεσμα. Θα βρεις κανένα. Θα βρω. Για βρες. Περίεργο αποτέλεσμα είναι το ότι. Ποιο.
Ο Πανιώνιος κάνει πολλές περισσότερες ευκαιρίες για γκολ από τον Ατρόμητο και χάνει 3-1 ο Πανιώνιος. Ρε Κόκκινε, τώρα μιλάμε με σοβαρούς ανθρώπους. Με σοβαρούς ανθρώπους μιλάμε. Ο Ατρόμητος στο περίεργο το αποτέλεσμα είναι ότι στο παιχνίδι του Πας Γιάννα με τον Εργοτέλη χάνονται 20 μάτια, όχι ένα, 20 μάτια. Ναι, και... και δεν μπαίνει γκολ. Και ποιος έχει ενδιαφέρον? Το στοίχημα. Να βγει 0-0 δηλαδή. Δεν λέω το κάνανε, βρε. Περίεργο. Την έννοια του περίεργου. Μην την δικαιολογήσει και τη φτιάχνει το μυαλό. Την έννοια του περίεργου, το λέω περίεργο από αποτέλεσμα να το μαγειρέψω. Όχι, δεν μαγείρεψε κανένα. Λέω περίεργα αποτελέσματα. Τότε άσε μα. Μα ζαλίζει τώρα. Τι μα ζαλίζω. Άσε, ρε, πάρε παρακάτω. Περίεργο είναι το Ξάνθη Αστέρα ήρθε 0-0. Περίεργο είναι ότι η Τούμπα ήταν άδεια και είχαν κάτι φανέλε αυτοί που πήγανε, ξέρει. Αυτά που σου λέμε εμεί τα λέμε. Πήγανε στην Τούμπα γιατί δεν είχε βόλεϊ και είχαν να πούμε. Μπλούζε στην κόμμα και τυχημένε. Σα τα είπαμε αυτά. Μην τα λέτε μπλουμπλουμπλουδες. Στον πάγο εσύ δεν είσαι το μπλουμπλουμπλουμπλουδες. Δεν είναι το μας. Είχανε μπλουζες του Χιμένεθ. Ξέρεις, εσύ, και εγώ αν θέλετε τη γνώμη μου, πουλήστε τους. Του χρόνου, σαν σωματείο, ο ΠΑΟΚ καταστρέφεται με τον Χιμένεθ και τον, πώς το λέει τον άλλον, τον Γκόμες, διότι θα πηγαίνουν 3.000 στο παλατάκι, κανένας θα πηγαίνει στην Τούμπα. Χθες ήταν κάτι κοπελίτσες με τους φίλους τους και είχαν φανέλες Γκόμες. Και πήγανε να πούμε στην Τούμπα γιατί δεν είχε βόλεϊ. Αυτό είδα εγώ. Το περίεργο. Εσύ τώρα είδες 0-0 περίεργο. Κατάλαβες. Εσύ είδες 3-1 περίεργο. Μου είπε από τη Βέρεια από ένα οργανωμένο. Ναι, τι είπε οργανωμένος. Βεριώτης. Ναι, τι θέλει. Και μου λέει. Χτες το παιχνίδι έκανε 300 Βεριώτες μετά τη λήξη. Μπινελίκος Ανάγρια Καρυπίδη από και ορισμένους ποδοσφαιριστές. Γιατί? Για το παιχνίδι με τον Πανθρακικό. Το Πανθρακικό του. Ναι. Του χρόνου θα ψάχνει κόσμο Καρυπίδη με τα κέλια. Μα κάνετε καταφέρει Ξάνθη. Και να αποκατασταθεί αυτό που συνέβη χθες. Είναι οργανωμένος ο φίλος. Άμα του δώσει ένα χαρτζηλίκι ο Καρυπίδης, ξέρει τι θα κάνει. Κουλουτούμπες θα κάνει. Αυτός που σε στέλνει το μήνυμα. Άμα είναι οργανωμένος. Το απαντώ εγώ. Άμα σου κάνει καμιά χιλιάδα το μήνα ο Καρυπίδης, κουλουτούμπες θα κάνει. Οργανωμένες οι αμφιβολίες. Άκου έναν από εσύ, αυτού σου λέει. Το απαντώ του οργανωμένου εγώ. Άκου από ένα φιλαράκι μου. Ξέρει τον Καρυπίδη, εγώ δεν το χωνεύω. Γιατί μου γύρισε με πλούσιο στο Ολυμπιακού με στη Βέρεια. Άλλο είναι αυτό όμως. Λοιπόν. Τώρα οργανωμένος. Δεύτερο μήνυμα. Ακούω οργανωμένος στη Βέρεια, εντάξει. Πόσα θες για να κάνεις κολοτούμπες. Καλά. Οκ. Okay. Οργανωμένη τη Βέρεια. Πόσα θες για να κάνεις κυμαϊμού. Δεύτερο μήνυμα. Με περίμενε. Σου... Πώς το λένε, είναι φίλος σου, γνωστός σου. Πώς θέλει μήνυμα. Γνωστός μου. Ναι. Γνωστός σου. Πες το γνωστό σου. Πόσα θέλει το μήνυμα. Δημήτρης είναι. Δημήτρης. Πόσα να του δώσει. Οργανωμένος είναι. Πόσα να του δώσει να πούμε Καρυπίδη να κάνει τη μαϊμού. Άντε, μας έχετε πρίξει. Μας έχεις πρίξει με τους οργανωμένους. Πόσα θες να κάνεις τη μαϊμού, λέγε. Πες μας. Ακούστηκες. Ακούστηκα. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο είναι. Άλλος οργανωμένος. Άλλος οργανωμένος. Παοξής από Κυλκής. Παοξής από Κυλκής. Λέγε. Και Πετσί, όχι ότι. Πετσί, ναι, Πετσί, τι λέει αυτός. Γρηγόρη, να ξέρεις ότι ο παλιός του ΠΑΟΚ πλέον είναι σε πολύ καλό δρόμο και υπάρχει πρόοδος αντίληψης και νοοτροπίας. Ναι. Αντί να πηγαίνουν και να τα σπάνε και να κράζουν, δεν πηγαίνουν στο γήπεδο όπως εγώ. Ναι. Που ξέρω τι είναι ο Κυλκής είναι ο φίλος. Ναι. Πόσα θες από το Σαββίδι να τελειώσω. Να τελειώσω. Εγώ το απαντώ. Πόσα θες από το Σαββίδι να κάνεις τη μαϊμού. Εσύ που είναι ένας πολιτισμένος τρόπος διαμαρτυρίας και να μην πηγαίνω και να με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και εμένα και πάρα πολλούς όλους. Με κάποιες σωστές κινήσεις. Μπορούν να μας φέρουν πίσω όλους γιατί καλώς ή κακώς αγαπάμε αυτήν την ομάδα και θέλω να το πεις στον αέρα. Αυτός είναι ο λόγος που η Τούμπα είναι άδεια. Πόσα θες εσύ από τον Κυλκής για να κάνεις τη μαϊμού. Πόσα κάνεις κολοτούμπες, λέγει. Πόσα θέλει. Δηλαδή είναι η Ελλάδα. Όλοι για σένα. Δηλαδή για σένα όλοι έχουν τιμή. Όλοι μας. Εσύ τιμή έχεις. Μεγάλη. Μεγάλη. Ναι. Όχι το 500 και το 1000 που θέλει αυτός. Καλή εκπομπή και καλή, καλό απόγευμα λέει ο Αλέκος από το κοκκινό. Εσύ πόσα θες κόκκινη. Πόσα τάλαλα. Πόσα τα άλλη, με πόσα σάντουιτς δηλαδή βολεύεις. Θα πρέπει να σηκωθεί από τον τάφο να σου πει ο συγχωρεμένος. Σου πάνε κόκκινε. Πάμε παρακάτω. Άσε μη. Δεν έχω πάρει και τα χαρτομάτια. Γιατί δεν φοράς παντελόνια. Ναι, να πεις στον κόσμο τι σου είχε πει. Κοίταξε. Να πεις στον κόσμο τι σου είχε πει. Τα ματάκια μου έχουν ότι τώρα... εγώ δεν τα έπαιρνα. Όχι, δεν. Σου λέω πόσα είναι. Τι ούτε τα έπαιρνα, ούτε τα έπαιρνα. Εγώ ανεθίδιος. Δεν τα φέρω. Ανεθίδιος. Πάμε στα άλλα. Εντάξει, σου στείλανε δύο οργανωμένα. Εντάξει, φίλε, δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνουν. Ανάλογα, πόσα θα σου δώσουν. Όσα και να μου δώσουν. Όσα σάντουιτς. Όσα και να μου δώσουν. Άμα έχει μπουστάρδα μέσα. Όσα και να μου δώσουν. Κέτσαπ. Δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει. Τίποτα, το χεράκι σου δεν πάει εσύ. Δεν πάει το χεράκι. Μπράβο, ρε κόκκινε. Χριστιανέ, ορθόδοξε εσύ που δεν τα παίρνει. Δεν είναι θέμα χριστιανέ. Μπράβο, αγόρι μου. Χρυσό μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί έντιμοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Ναι, είσαι έντιμο εσύ. Ναι. Ξεκόλα. Είσαι έντιμο αλλά τα σκαλοπάτια δεν είναι 2-2 και μα βουλιαρεύει στον Ανδρώνη κάθε μέρα. Ναι.
Έλα. Να βγει ο Ανδρώνης και να πει μια φορά που είσαι Αλευθιάνος. Γιατί είσαι και. Εσύ ο πληροφοριοδότης. Όχι, το πληροφοριοδότη θα δώσει. Να ξέρει ένα γνωμικό σοβαρό. Πες μου. Του Ρουφιανιά πολύ αγάπησαν του Ρουφιάνου κανείς. Και ποιο είπε ότι σε χωνεύει εσένα ο Ανδρώνης. Μ' αρέσει να σε παίζω γιατί σε βλέπω έτσι λίγο φιδωλό. Σε βλέπω. Μια χαρά είναι. Σε βλέπω, μια χαρά δεν είναι. Μπορώ να βλέπω χαμηλά τα μούτρα. Δεν είναι χαμηλά, ρε φίλε. Με όταν, τώρα... όταν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο τρέξιμο για προσωπικού λόγου που δεν αφορούν τον κόσμο. Τι να σε κάνω. Δεν μπορεί να είσαι και με ένα χαμόγελο μέχρι πέρα. Να είσαι. Με του μούχθε των διοδίων να ανοίξετε μια τρύπα ακόμη στο ζωνάρι. Τζιμάνια μου και πάρτε με δεύτερη δουλειά να καθαρίζω τα γραφεία σα. Θα το βγάλω πέρα. Λέω Χρήστο. Τι είπε ο Χρήστο, τι κάνει ο Χρήστο. Έχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Ψάχνει για δουλειά. Γιατί, τι έχει, τι πρόβλημα. Πού ήταν τα διόδια, τι διόδια είναι αυτά. Πε μου να μάθω. Τι διόδια, τι διόδια. Βάει. Τι βάει, ρε Χαϊβάρι. Πάνε στου χορηγού. Να πω ότι ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και η εταιρεία Evil σα προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα Optimus All σε τιμή 600 ευρώ, τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης σε πλάκα με την τιμή να συμπεριλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης σε πλάκα με ένα τηλεφώνημα στο 2321-037-479. Ρεσί Μπιλ Κάμπας, χαλάρωσε λίγο. Για σένα το λέει. Χαλάρωσε λίγο. Μαγκιάκια ή τέτοια πράγματα. Είπε ο Μπιλ Κάμπας. Μαγκές και αυτά εδώ από το τηλέφωνο χαλαρώστε. Ναι, το Facebook μαγκιά. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στα ποδοσφαιρικά, θέλω μεγάλη προσοχή να ακούσεις κάτι και να μην πεις κάτι, γιατί είμαστε σε μια εποχή, να μην πεις μπουρδα, σε μια εποχή που κυκλοφορούν πολύ περίεργοι, το οποίο δεν είναι ποδοσφαιρικό, είναι καθαρά ανθρώπινο. Oh. Ανθρώπινο. Εσύ θα πεις ανθρώπινο πράγμα. Εσύ είσαι εξωγήινος, εγώ μιλάω γη. Εσύ θα μιλάς για... Μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο στο οποίο ακούγονται πράγματα τα οποία για μένα κακώς έχει ανέβει αυτό το βιντεάκι στο διαδίκτυο. Γιατί κακώς? Κακό, έπρεπε να πάει στον εισαγγελέα και μου. Εισαγγελέα μας. Όταν ακούω κατάρες για παιδιά και για μάνες. Είσαι πολύ ευαίσθητος. Κύριε φίλε, μπορεί να κάποιος να πει σε μένα ότι θέλει. Με την οικογένειά μου, γιατί δεν έχει θέμα να βρει σε μένα. Δηλαδή, όταν στην Τούμπα και στη Χαριλάου και στο Καφτατζόγλιο βρίζουν μάνες, παιδιά, γυναίκες. Με ενοχλεί. Δεν βγαίνει να το πει όμως. Σε ενοχλεί. Δεν βγαίνει να πει ραλιταράδες, τι βρίζετε τη μάνα του παιδιού. Εσύ πες ότι. Έχω επιλεχθεί. Δεν αναδεικνύει τη βία εσύ. Έχω... Είναι βία αυτό. Η βρισιά δεν είναι. Μιλάω για ύβρις και κατάρες που ακούστηκαν. Και τι έγινε. Αν αυτό λέγεται βία, οκ. Okay. Ακούγεσαι. Τι του είπε δηλαδή. Να πεθάνει η γυναίκα του και τα παιδιά του. Ρε φίλε, δεν λέω, δηλαδή αυτός, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος το λέει. Ο Γιανακόπουλος το λέει. Έχεις αποδείξεις. Γιατί με μου τζώνεις. Ο Γιανακόπουλος. Δεν το ξέρουμε. Πώς δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Γιατί το λες, άμα ήταν από άγνωστο. Δεν το ξέρουμε. Ο Γιανακόπουλος το λέει. Δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε εμείς. Εσύ το ξέρεις. Ναι, και τι έγινε. Το μπορεί να το αποδείξεις. Τι να αποδείξω, τι έγινε, ναρκωτικά πουλούσε ή έβρισε ο άνθρωπος. Έβρισε το αλλού τη γυναίκα και τα παιδιά. Τι πες να κάνω, να το κάνω εκπομπή εγώ αυτό τώρα. Όχι, ρε. Να το κάνω Χριστομάθεια. Όχι, Χριστομάθεια. Το γήπεδο δεν είναι εκκλησία, το ξέρω. Όταν η θύρα 10 μαλών εκεί πέρα 50 με 10 και όταν δίναν τα παιδάκια στην Ξάνθη σπάσαν τα πλευρά, δεν σε πείραξε. Ποια παιδάκια. Οι Ηρακλειδείς που σπάσαν τα πλευρά του 13χρονου. Ποιο 13χρονου. Ορμήξανε σε άμαχο. Πού ρε φίλε. Α, δεν σε ένιαξε. Βγες και κάνε καταγγελία. Σε πείραξε. Κάνε καταγγελία. Τι καταγγελία να κάνουμε, σε έχει συγχαθεί το μάτι μου να πούμε. Κάνε καταγγελία. Σε έχει συγχαθεί το μάτι μου. Όχι, είπες κάτι γενικό, κάνε καταγγελία. Δεν πήγατε, ρε. Στην Αφία. Πήγατε, ποιοι πήγανε. Ηρακλειδείς δεν πήγατε. Πού πήγανε. Πού στην Ξάνθη δεν πήγατε. Πού. Πού εκεί που τα είχε τα γυναικόπαιδα. Δεν τους προφυλακίσατε. Δεν χτυπήσατε παιδιά. Άκουσα. Τι πω, άκουσα, τα άκουσα. Ναι, τα άκουσα. Γιατί δεν τα λες αυτά. Γιατί δεν το ανέδειξες. Και σε πείραξε ο Γιανακόπουλος που είχε. Γιατί δεν το ανέδειξες. Άσε με, ρε, σε έχεις. Άσε με. Γιατί δεν το ανέδειξες. Τι να αναδείξω, μωρέ. Τι να αναδείξω. Τι να αναδείξω. Εσύ λες ότι τα αναδεικνύεις αυτά. Εγώ δεν τα αναδεικνύω αυτά και δεν τα γνωρίζω. Το παραδέχεται ο Γιανακόπουλος, το είπε. Δεν υπάρχει, υπάρχει παραδοχή για να κάνω. Άντε, σαχλαμάρα. Δεν να... υπάρχει παραδοχή. Το είπε, τι να το κάνουμε τώρα. Τα λέει λογικός άνθρωπος αυτά. Μπορεί να τα φτιαγμένος. Εγώ λέω ότι αυτός ο οποίος τα λέει χρήζει ιατρικής παρακολούθησης, όποιος και να είναι. Εσύ δεν έχεις βρει μάνες όταν σε φτιάζουν. Ε? Όχι. Όχι, μπροστά μου 10 χρόνια. Μόνο δεν έχεις βρει. Ό,τι θες έχω βρει μάνες. Άντε, ρε, φύγε από εδώ πέρα. Ό,τι θες έχω. Άντε, ρε, μας... Θεία και μάνες ποτέ. Άντε, σαχλαμάρα. Και παιδιά. Θεία γιατί φοβάσαι. Τι φοβάμαι. Μην πας στην κόλαση και σε μαγειρέψουν για γουρούνι. Ναι, γι' αυτό. Ναι.
Δηλαδή, τι, δεν κατάλαβα. Η ύβριση είναι μαγιά. Τι είναι? Το να βρίζει κάποιος είναι μαγιά. Καλά, ναι, ραδιόφωνο αθλητικό κάνεις. Με παοξία ασχολείσαι. Με... Θα με πείλακα, μα. Ναι, και... Μπορώ να το πω κι εγώ μια φορά. Τώρα, του είπε, έβρισε τα παιδιά και ρε, φίλε, τι να κάνουμε τώρα, ρε, δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα. Ναι, και τι έγινε. Δηλαδή, εγώ λέω και στο βιώμα με Λούκα το πεις, ναι, άξεστο. Ναι. Αμόρφωτο, θα σου πει δεν τι λέγεται. Τι να κάνουμε εμείς τώρα, τι να κάνουμε. Δεν λέγεται, ρε φίλε, αυτό πράγμα. Ναι. Δεν λέγεται, ρε φίλε, αυτό. Όταν φωνάζανε οι παοξίδες, θρύλε επιδείξου εσύ και οι νεκροί σου, δεν σ' άκουσα να φωνάζει. Ούτε αυτό λέγεται. Στο παοξίδικο ραδιόφωνο που δούλευε τότε στον 103. Δεν ξέρει. Α, δεν ξέρει. Έκανα την κότα. Αν έχει να πει κάτι, πες. Έχω το. Πολλά να πω. Σε και για πολλές. Πολλά έχω να πω. Γιατί υπήρχε επίσης ένα εμετικό σύνδημα που έγινε στο εξωτερικό, το οποίο δεν έχει ιδέα σε ποιο γήπεδο έγινε. Για πες μας να μάθουμε. Δεν σου λέω. Μη μας πεις. Γιατί έγινε αιτία να μαλώσουν οι οργανωμένοι οπαδοί με τον πρόεδρο της ομάδος. Εντάξει. Και εσύ δεν ξέρεις καν. Και προκαλώ να δω τους φίλους ακροατές αν ξέρουν για ποια ομάδα μιλάω και ποιους οπαδούς μιλάω. Ναι. Οργανωμένους. Αυτές οι ύβρις νεκρούς. Γιατί τους ακάλεσε ηλίθιους. Τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδος. Γιατί είναι ηλίθιοι. Νεκρό, φυλακισμένο και παιδί και μάνα, δεν βρίσκει. Βρίσκει ό,τι θέλει. Ναι, μπράβο, τελείς. Το έκανε το μάθημά σου. Ναι, ρε, το έκανα. Πάνε στο χορηγό τώρα. Να το διαβάσει εσύ, ρε. Να το διαβάσει εσύ. Κάτι μου ανεβάζει την πίεση μεσημεριάτικα. Πίεση να σε ανεβάζω, ρε. Τη χοληστερίνη που είσαι. Λέγε. Λέγε, τι θες. Να δω τώρα που θα αλλάξει λάστιχα. Τα ελαστικά κάγκου. Εγώ θα αλλάξω τα λάστιχά μου. Ρε, εσύ. Το λάστιχό μου το αριστερό το πίσω να πούμε χαμηλώνει. Ξεφουσκώνει. Πάει στα 15 μίλιγκραμ. Το ανεβάζω εγώ 40 μίλιγκραμ. Μετά από τρεις μέρες ξανά. Πώς 40 ρε φίλε, 30 ατμόσφαιρες. Το πάρω εγώ 40 ατμόσφαιρες το βάζω. Είσαι τρελός, ρε. Λοιπόν, ξανακατεβαίνει 15 ατμόσφαιρες. Το ξανανεβαίνω. Άρα, άμα το πηγαίνει 40, πώς δεν έχει σκάσει. Τι έχει? 40 ατμόσφαιρες. Απλά. Σε ποιο λάστιχο βάζει, ρε. Τι εξτρακτέρ έχει. Το Κόρντομπα έχει. Και βάζει 40 ατμόσφαιρες. Έχει... Τρελός, έχει πάθει σαν το μυαλό σου να πούμε, έχει τρύπα. Και χάνει αέρα. Μαζί μας είναι τα ελαστικά Hankook, μια από τις κορυφαίες εταιρείες ελαστικών παγκοσμίως. Τα ελαστικά Hankook λοιπόν προσφέρουν μοναδικές και εντυπωσιακές επιδόσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε οδηγού. Ασφάλεια, επιδόσεις, κράτημα, άνεση και οικονομία. Με συνεχείς διακρίσεις και βραβεύσεις, τα ελαστικά Hankook είναι η επιλογή των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών παγκοσμίως. Άμα το πει, εμένα φτύσσεται. Καθώς και χορηγός στα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα Europa League. Αλλά και μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αντιπρόσωπος Βορείου Ελλάδος, ελαστικοεμπορική ΑΕ. Αυτοκινητοβιομηχανία, πες το. Αυτοκινητοβιομηχανία. Πες το. Εντάξει. Πες το. Ναι. Ξανά. Το παίζεις καλώς. Πάει θύρα 10 εκεί που τους πλακώνει. Πες ρε. Σπάει τα κόκαλα και γυρνάει. Όποιος έσπασε είναι βλάκας. Από ποια θύρα και αν προέρχεται. Είναι βλάκας. Πώς την είπαμε, αυτοκινητοβιομηχανία. Θύρα 4 άμα τους πιάνε. Αυτοκινητοβιομηχανία. Ακούς. Πες το. Λευτεριάθους οπαδούς. Άμα το πει κανένας Αθηναίος που δεν ακούγεται κάτω, είναι κατάπτυστος. Ξέρεις τι κάνεις. Καλά το παίζεις το έργο μπούλι. Τι βαράω ρε. Φωνάζεις κι εσύ. Τι γελάς μου. Λέγε. Μιλιγράμ, μιλιμπάρ, το λένε τσόμπανε ραπτό. Πώς το είπες, 40. Πώς το είπα. Μιλιγράμ. Μιλιμπάρ. Μιλιμπάρ. Μιλιμπάρ, μιλιμπάρ. Πάμε σε διάλει. Μπάρ ονειρεύεται μεσημέρι. Θα ακούει ο Τερεπέγλου και ατραλαθεί μεσημεριά. Κύριος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Αν θέλετε να μιλάτε πολύ πληρώνοντας λίγα, επιλέξτε το Hold Double Play από την Ελλάς Online. Καθώς έχετε απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Internet έως 24 Mbps και αν είσαι συνδρομητής Vodafone με... το πληρώνετε 23 ευρώ και αν είσαι συνδρομητής Vodafone με 18 ευρώ το μήνα. Μάθετε περισσότερα καλώντας 13844 στο hold.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Σάκη Λέομπερκ, χωρίς. Τώρα εντάξει, θέλω να απαντήσει το ερώτημά του. Τι είπε ο Σάκ Λέομπερκ. Δεν θέλω να διαβάσω τον αέρα. Συμφωνούμε και οι δύο πάντως. Εγώ πιστεύω ότι συμφωνούμε και οι δύο. Υπάρχει, φίλε. Μου ρωτάει αν υπάρχει πιο ψεύτικο γέλιο από τον Μπούζο στο ραδιόφωνο. Υπάρχει. Του Πετρουλάκη. Πάμε παρακάτω. Είναι και τα δύο ψεύτικα. Λοιπόν. Όχι ότι είναι καλή δημοσιογράφη, πολύ. Αλλά το γέλιο. Είναι θεατρικό. Είναι θεατρικό, μου αρέσει. Τι γελάς. Εντάξει, μια παράδειγμα. Διαβάζω μηνύματα. Όχι, δεν διαβάζει μηνύματα. Μπορώ να διαβάσω και να μιλήσω μετά. Όχι, θέλω να μιλήσω πρώτα και να διαβάζει μετά. Γιατί θα αργήσουν μετά. Έχω λόγο. Διάβασα, ορίστε.
Καλό απόγευμα, προχώρα όπως τα λες, Αλέκος από Καβάλα. Κόλαφος ο κύριος Παζεφυρίου για τον Ηρακλή το Σάββατο στην εκπομπή του, αν και ηρακλειδέας. Δεν την άκουσα την εκπομπή, ό,τι έχει να πει, ας μας το πει και σε εμάς. Ραπ, τι βλέπεις σήμερα με τον Βόλο, κάνε τον κόκκινο, λέει. Εγώ είμαι τίμιος, λέει 843. Διπλάρα. Και τελειώνουμε. Ούτε εγώ βρίζω νεκρούς, λέει, αλλά ρε Γρηγόρη, όχι το ένα, όχι το άλλο, είναι να πάμε, λέει, στην εκκλησία να ψέλνουμε. Ναι. Δεν σου είπε, δεν σου έκανα χριστομάθεια. Αυτό το δεν βρίζεις τα θεία γιατί φοβάσαι, μην πας στην κόλαση, 032. Μπορεί να φοβάσει ό,τι θέλεις. Από φόβο δεν τα βρίζεις. Εγώ και άμα ήταν θα τα βρίζεις. Φίλε, δεν με ενδιαφέρει να θα πεθάνω. Πώς? Και λίγο στρα φοβηθώ να βρίσω. Που φοβάσαι τη μεταθανάτιο ζωή. Τη μεταθανάτιο ζωή. Ο τρέμεις. Μην πας και σε μαγειρέψουν σαν γουρούνι, θα σε δουν σαν τον. Να με μαγειρέψουν. Που έβλεπα τον Οδυσσέα προχθές. Και είδες τον Οδυσσέα στην τηλεόραση. Ίσως σαν τον πολίτη. Ποιο κανάλι είναι το δίκιο. Δεν θυμάμαι, στο Στάρ. Στο Στάρ το βλέπεις. Έκατσε μέχρι τις 2 το βράδυ. Ήταν ο πολίτης. Να ξαναδείς για 3.500 φορές τον Οδυσσέα. Ο πολίτης ήταν ένας χοντρός εκεί στον Οδυσσέα. Ήταν ίδιος ο κόκκινος. Και το μετατρέψαν σε γουρούνι, μάγισσα οι Κύρκοι. Και πήγαν να τον φάνε. Έτσι γουρουνάκι, γουρουνάκι, ωραίο. Και προγουλάκι, ωραίο. Λοιπόν. Καλά που υπάρχει και η τηλεόραση και κάποιες ταινίες. Και μαθαίνει και λίγο Όμηρο ο Ραπτόπουλος. Ενώ εσύ τον έμαθες στο σχολείο τον Όμηρο, ε. Εγώ ρε φίλε, τριτοδεσμίτης μου, να το διάβασα. Είσαι ο τριτοδεσμίτης. Τριτοδεσμίτης. Εσύ είσαι ο τριτοδεσμίτης. Άντε ρε φίλε από εδώ πέρα. Αν ήμουν με τις γκόμενες πήγαινες ρε φιλόλογος να γίνεις. Δεν πήγα ποτέ. Τριτοδεσμίτη. Τριτοδεσμίτης. Τι να θα θύσει από εκεί πέρα. Εγώ είμαι τέταρτοδεσμίτης. Το ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, άκου εδώ, κόκκινε. Όταν κάνουν μαγκές οι οπαδοί των. Χάμα μου λέει. Άνοιξε, λέει, σε κανένα site να δεις, λέει, ότι παραδέχτηκε. Χάμα, μπορεί να γράψεις ό,τι θέλεις. Για τον Γιανακόπουλο, σε λέει. Να ξέρεις ότι με τον Ραπτόπουλο πριν βγούμε να μιλήσουμε και πέρα από την Καλαμπούρη και το Καλαμπούρη και το show που κάνουμε, φροντίζουμε να ρωτάμε και κανένα δικηγόρο. Εντάξει. Δεν μπορείς να πεις ότι το είπε ο Γιανακόπουλος. Το λέω εγώ, ότι το είπε ο Γιανακόπουλος. Ας με κάνει μήνυση ο Γιανακόπουλος. Λοιπόν, εγώ λέω ότι το είπε ο Γιανακόπουλος. Το είπε ο Γιανακόπουλος. Πάμε παρακάτω. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Αυτή εδώ το να κρύψουμε των ομάδων τη πόλη μα, δηλαδή πάνε οι παοξίδες στη Βέρεια. Δέρνουν τους εστιάτορες και τρώνε τζάμπα σαν τους χιμπατζίδες. Αυτό το αποκρύπτουμε. Πάνε οι Αριανοί προχθές, σκαρφαλώνουν τα κάγκελα που πήγαν και παίξανε, στο φιλότα που πήγανε, δεν πληρώνουν εισιτήριο. Πάνε οι Ρακλειδείς, πάνε τα αμάξια στην Ξάνθη, μπαίνουν μέσα στην κερκίδα των Ξανθιωτών, τους παίρνουν τα πανό, τους δέρνουν, το πενεύονται εκτός αέρα, μα το πεις εντός αέρα και πού το είδες, ρε. Αυτό δεν μ' αρέσει. Και άμα το κάνει κανένα γάβρο, κανένα βάζελο, άλλοι από κάτω, είναι όλοι το αράδε κτλ. Λοιπόν, θε τη βία να την καταπολεμήσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι οι Ηρακλειδείς φίλοι μα και οι Παοξίδες και οι Αριανοί. Να του κράξει. Δεν μπορεί. Υπάρχουν φίλοι και εχθροί. Ναι, τα δικά μα τα παιδιά. Λοιπόν, η βία δεν έχει χρώματα. Μπορεί να έρθουν οι Ξαθιώτες αύριο στην επανομή και να δίνουν του επανομήτε. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω τι θέλει. Βεβαίω. Μπορώ να έχω το δικό μου σκεπτικό και τη δική μου στάση ζωή. Ναι, εγώ μπορώ να έχω το δικό μου σκεπτικό και τη δική μου στάση ζωή. Εσύ το απαγορεύω. Δεν σε απαγορεύω. Θα σου πω το εξή. Μετά από μεγάλη προσοχή και μελέτη συγκεκριμένη στο συγκεκριμένο ζήτημα, οι Άγγλοι έχουν αποφασίσει το εξή. Τι κάνανε. Μπαίνει κάποιο με το ζουζούνι του απ' έξω στο γήπεδο. Γυρνάνε τι κάμερε απ' αλλού. Μπαίνει μια κυρία να το κάνει το ίδιο. Γίνεται κάτι, γυρνάνε τις κάμερες από αλλού. Δεν γράφουν, δεν φωτογραφίζουν, δεν κάνουν. Ψάξτε το, το έχω μελετήσει. Οι Άγγλοι. Ναι. Εγώ είμαι Άγγλος. Να τελειώσω λίγο. Να τελειώσει η μούρη μου για Άγγλου. Να τελειώσω. Τελείωσε, λίγο. Λοιπόν, οι Άγγλοι που είχαν, ήταν η χώρα η οποία είχε τη μεγαλύτερη παραγωγή βία σε όλο τον πλανήτη. Μάλιστα. Ρωτάω τώρα. Αυτοί που του θεωρούμε εμεί βλαμμένου. Ναι. Οι βλαμμένοι εμεί θεωρούμε του Άγγλου βλαμμένου. Ναι, 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 ναι. Που το έχουν μελετήσει έτσι και βλέπω ότι αυτό έχει αποδώσει. Ναι. Είναι κακό να το υιοθετήσω και να πω ότι. Ρωτάω. Ναι. Και στη δουλειά μου πάνω και να πω ότι εγώ δεν αναφέρω. Ναι, αυτή... Και να μην το κάνει τιμηματικά. Ρε φίλε, είναι τιματικό το να αναδεικνύει τη βία ρε φίλε, των αλωνών και να καλύπτει τη βία τη δικιά μα. Δεν καλύπτω καμία. Άντε, μπράβο. Δεν, δεν υπερασπίζομαι κανέναν ο οποίο είναι ζώων. Ρωτάω όμω. Το να σχολιάζω ένα υβριστικό γεγονός το οποίο είναι κατάπτυστο για μένα. Θες να απαντήσω. Το να το σχολιά. Από όποιο και να το κάνει, δεν θα έλεγα. Ναι, ναι. Και σου είπα ότι έγινε και στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Το οποίο είναι πιο κατάπτυστο και δεν το έχει βρει ακόμα κανένας. Ποια ομάδα οπαδοί βρήσαν νεκρό. Να σα το πω έτσι. Βρήσαν νεκρό. Και σκοτωθήκανε με τον πρόεδρο τη ομάδα. Γιατί δεν γίνονται μόνο εδώ στην Ελλάδα, γίνονται παντού. Συνέχισε τώρα εσύ. Σχολίασε. Εφόσον αναδεικνύει τον Γιανακόπουλο τον άξεστο, γιατί δεν ξέρω και τι ήπια κιόλα, πήγε καμιά ρετσίνα παραπάνω. Γιατί συνηθίζει... Μπορεί να πήγε λες ουρωμένο στο γήπεδο, ναι. Έτσι είπε αυτό. Ναι. Λοιπόν. Να καθαρίζει τη μύτη σου όταν μπαίνει στο τούτη. Συνέχισε. Λοιπόν, άκουδο τώρα. Θέλω να σου πω ότι όταν πάρει και οι Ακριδεί πλακώνονται μεταξύ του στην κερκίδα, ή μία ένα σύνδεσμο με τον. Ανέδειξε το κι αυτό. Αφού αναδεικνύει τον Γιανακόπουλο. Είπα, δεν αναδεικνύω τίποτα. Α, δεν αναδεικνύει. Όχι. Του Γιανακόπουλου ανέδειξε μόνο. Ένα λεκτικό γεγονός το οποίο με ενοχλεί και προσβάλλει το δικό. Γιατί και το άκουσα. Και εμένα με ενοχλούν πολλά, αλλά τα λέω όλα.
Εσύ η επιλογή. Δεν κάνω επιλογή. Οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε αφορά ο παδού. Κατάπτυστο, είπε για τη μάνα του, για τη γυναίκα του παιδιού. Και τα παιδιά και τα λοιπά. Και τώρα με τις μηνύσεις δεν βγαίνει άκρη. Τώρα του κάνει μήνυση ο Σπανούλης και να του κάνει τα μούτρα από κρέας. Λοιπόν. Εντάξει. Είπες ότι απλά είπες. Το θέμα ποιο είναι. Όταν ο πρόεδρος μιας ομάδος βρίζει τα παιδιά και τη γυναίκα ενός αθλητή, τι περιμένει να κάνει ένας 19χρονος, 18χρονος, ο οποίος είναι ο παδός της ομάδος. Αυτό είναι το νόημα. Στα δικά μου. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα. Μπράβο, στόχος μεγάλος. Αυτό ήταν ο στόχος. Ας μας το έλεγες από την αρχή. Δηλαδή, αν το κάνει τελικά αυτό ένας το μεγάλο κεφάλι, ναι. Τι απαιτήσεις να έχω από τους οπαδούς. Αν έχεις κράτος και πώς το λένε. Σοβαρό σωματείο δικαστών. Και για να ξέρεις. Αυτή τη μούρη εδώ, εγώ αυτή τη μούρη, το Γιαννακόπουλο, έτσι όπως ήταν μέσα για 10 μέρες. Τολμάει. Και για να ξέρεις. Ένα άλλο εδώ. Τολμάει να τον βάλει εισαγγελέας μέσα 10 μέρες. Στην Αγγλία δεν τον παίρνανε μέσα. Σηκωτώ. Τολμάει. Λοιπόν, εφόσον δεν τολμάει, μην το συζητάς το θέμα. Χαραμίζεις δευτερόλεπτα λεπτά από μια εκπομπή η οποία μπορεί να πει χίλια δυο άλλα πράγματα. Ένα τελευταίο. Να πεις. Την ώρα που έγινε το γεγονός με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είναι στο στούντιο. Και κάνω χαβαλέ, ναι. Γιατί δεν τα αναδεικνύω και λέω ντροπή και έσχος και όνειδος για τους διαιτητές. Γιατί λέω τα παιδιά είδαν ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού σκάνε από τη ζέστη, τους πετάξαν λίγο την ώρα και τους φύγαν κατά λάθος και μερικά μπουκάλια και κάποιοι μπερδευτήκαν και πετάξαν και κοκακόλες και αναψυκτικά. Τι να του. Δηλαδή τώρα, ρε φίλε, γελάω με αυτά τα πράγματα. Από ένα σημείο και έπειτα γελάω. Κόκκινε, τι είσαι. Τι εννοείς. Είσαι Έλληνας. Ναι. Σε ποια χώρα ζεις. Στην Ελλάδα. Πανανία. Στην Ελλάδα. Δεν μου λες. Διαφέρουμε εμείς σε νοοτροπία και κουλτούρα από τους Μάο Μάο. Ναι. Διαφέρουμε. Είμαστε πολύ καλύτεροι από τους Μάο Μάο ή χειρότεροι. Δεν θα πω στο αν είμαστε καλύτεροι ή όχι. Διαφέρουμε πολύ. Διαφέρουμε πολύ. Ναι. Εγώ λέω είμαστε κράτος Μάο Μάο. Είμαστε πολίτες Μάο Μάο. Έτσι λέω. Γιατί... Και τώρα προσπαθείς εσύ τώρα μέσα από το μικρόφωνο να μας πουλήσεις τώρα. Γιατί και εσύ που είσαι πολύ καλός θεατρίνος. Ναι. Εντάξει. Δεν το λέω υποτιμητικά το θεατρίνος. Θα πρέπει να θυμάσαι ότι έχουμε σαν Έλληνες κάτι το οποίο το έχει κανένας. Πώς? Κανένας λαός. Τι έκανας λαός, τι έχουμε εμείς. Το φιλότιμο. Τι έχουμε? Το φιλότιμο. Αχ, θα κλάψω. Φέρτε τα χαρτομάτιλά μου. Φέρτε τα. Αχ, θα κλάψω το φιλότιμο του Έλληνα. Απαπαπα, σάλια. Άλλα θέματα, λέγε. Σάλια. Άλλα θέματα. Λοιπόν, στο αγωνιστικό. Για ποια θες να μιλήσουμε. Τι αγωνιστικό να μιλήσουμε. 23η αγωνιστική Μάιο μήνα, ρε κόκκινε. Με τον Παπαδόπουλο τον παλέμαχο σέντερ φόρο ΠΑΟΚ. Με τον Παπαδόπουλο, με τον Μάτζιο παλέμαχο σέντερ φόρο ΠΑΟΚ. Ο Νομπόα να πούμε τουρίστας. Τι μπάλα εδώ βγήκε ο άλλος. Ότι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ότι τι. Δεν απειλήθηκε ούτε. Εγώ ήμουν σίγουρο. Ναι. Έλεγα. Τα μεγαλύτερα γκολ. Με λέει ένα φίλο πράκτορα. Μου λέει τι να παίξουμε, ρε Γρηγόρη. Από το... Λέω δεν έχει σημεία. Μου λέει γιατί. Το λέω δεν έχει σημεία. Λέω ένα σημείο το οποίο μοιάζει λογικό. Το ότι δεν απειλήθηκε ο ΠΑΟΚ, τι σημαίνει. Να τελειώσω λίγο. Ότι ο Κάτσε έχει κάνει μια χρονιά μούρλια. Έχει κάνει ρόμπα το Τζιόλι, έχει κάνει ρόμπα τον Ομπούα, έχει κάνει ρόμπα το Μαντούρο. Έχει κάνει ρόμπα του πάντε παίζουν χάφ στον ΠΑΟΚ. Ρόμπα ξεκούπο, την κολάση κτλ. Και του είπε ότι εμένα θέλατε να με καρφώσετε το δελτίο επάνω επειδή έκανα τη Μεγάλη Αλβανία. Θα πέστε στα πόδια μου τώρα κερατάδε του λέει. Και Μεγάλη Αλβανία, εγώ θα φωνάζω και την μπάλα μου θα παίζω και μεταγραφή θα κάνω. Και κάτι παιχτάκια σαν τον Ομπόα που πάνε τουρισμό στην Αθήνα, του τρώω λάχανο. Αυτό να πεις. Μονόλογος. Μονόλογος. Διάλογος γίνεται. Σ' ακούω τώρα. Το ότι ο ΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε ούτε στιγμή. Άντε, όταν με ρώτησε ο φίλος, ναι. Τον είπα. Δύο είναι τα σημεία για μένα. Ποιος θα τον απειλήσει, ρε. Ο Μάτζιος. Το ότι θα έχουμε γκολ-γκολ στο Περιστέρι και το θα έχουμε γκολ-γκολ στην Τούμπα. Εντάξει. Λοιπόν. Τι πρέπει να απολογηθείς τώρα εσύ. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν. Ρόμπα έγινα. Σόπα μωρέ. Έτανε κάτω. Αλλά σου είπα ότι επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν είδε παιχνίδια. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εντάξει. Οι περισσότεροι δίνουμε δημιά. Και στοίχημα, δίνουμε και πολλά. Εγώ ξενύχτησα ρε φίλε για να πω στον κόσμο τι γίνεται. Εντάξει ξενύχτησες. Άμα δεις τι έχουν χαθεί τις τελικές προσπάθειες στα Γιάννηνα. Και αν δείτε τι χάνει ο Πανιώνιος μέσα στον Ατρόμητο. Θα καταλάβω ότι είναι μαγική εικόνα και τα δύο αποτελέσματα. Και δεν το λέω για να απολογηθώ. Ούτε για να. Αντίθετα. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός μύριζε πτωματήλα μέσα στην Κέρκυρα. Πώς τα είδες όλα αυτά, ρε κόκκινε, στο γύρω-γύρω. Όχι. Ένα-ένα. Ένα-ένα, πότε πρόλαβες και τα είδες, ρε. Ένα-ένα. Πόσα ματς. Δεν έκατσα να δω Ολυμπιακό. Ναι, τι είδες. Δεν έκατσα. Είδα τον ΠΑΟΚ ναι. Στο νωρίς. Ναι, και μετά τι έγινε. Είδα τον ΠΑΟΚ στο νωρίς και τα παιχνίδια τα οποία με ενδιέφεραν αργά. Πόσα παιχνίδια είδες, ρε. Άλλα τρία. Τρία παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή κάθε 2-4-6 ώρες μετά πότε κοιμήθηκες. Τι ώρα ενδιαφέρει κανέναν. Εμένα με ενδιαφέρει. Να μην συνδυαστεί, ενδιαφέρει για την οικία μου. Όχι, ρε κόκκινε, ενδιαφέρονται για τα ψέματά σου που κάθεσαι ψέματα. Εσύ να δει τρία διαφορετικά μάτς. Τι λε. Πες στον κόσμο. Τι λε. Είδε τρία διαφορετικά μάτς. Πες δεν τα είδα, ρε φίλε. Το βράδυ αργά. Εσύ πες δεν τα είδα. Ψες αργά.
Πες ότι δεν τα είδε. Εγώ λέω δεν τα είδε. Ακούγεσαι. Εγώ λέω δεν τα είδε. Ρε ακούγεσαι. Δεν έκατσα να δω. Δεν έχει κανένα συγκινητικό παιχνίδι στην Ευρώπη. Οπότε έκατσα να δω τα ελληνικά παιχνίδια. Για το αθλητική Κυριακή. Πώς τα είδε δηλαδή. Τι πώς τα είδε. Αφού πέσαν την ίδια ώρα. Μπορεί να τα δει και ένα-ένα. Πότε. Μη στεναχωριέσαι. Ποιο είδε πρώτο. Έχει να κάνει κανένα σχόλιο για τα παιχνίδια. Τι σχόλιο να κάνει. Καταρχήν κινδυνεύει να χάσει το στοίχημα πάλι. Ποιο θα χάσει. Εσύ που είσαι σίγουρο. Δεύτερον. Έχει γίνει ρόμπα ξεκούμποτη. Και εσύ και εγώ κατ' επέκταση. Τι γιατί πράγμα, ποιο, εγώ έκανα, ποιο, είχα το θράσος. Ποιο, πες το γρήγορα, ναι. Και το όταν γινόμαστε ρόμπα πρέπει να το παραδεχόμαστε. Όταν έχουμε λάθος και πρέπει να το παραδεχόμαστε. Ναι. Σ' αρέσει κανένα το γιώτα. Λέγε, ρε, λέγε. Λοιπόν. Τι κάναμε. Γιατί είπα ότι ο Πανθρακικός από τη στιγμή που δεν πήρε αδειοδότηση πέφτει και ο Παζιάννα δεν είναι άσος το παιχνίδι με τον. Δεν είναι για να το παίζει κανείς άσο με τον Εργοτέλη. Mm. Εντάξει, και ο Πανθρακικός πήρε μια διπλάρα από εδώ μέχρι την Κομωτινή. Κρατάει την τύχη του στα χέρια του. Υποδέχεται την αδιάφορη σε εισαγωγικά Ξάνθη ναι. Και σιγά μην γλιτώσει Ξάνθη, λέω εγώ, μέσα στην Κομωτινή. Δεν τη συμφέρει να μην κάνει γιατί το Πανόπουλο. Γιατί έχει τα σκόντα ο Πανόπουλο. Διάβαζα τώρα σε ένα περιοδικό έρχεται το κίνδυνο το καινούριο για τι γκόμενε. City Go. City Go, όπω λέγεται, ξέρω εγώ. Φάμπια καινούριο. Το έρχεται... City Go το είπε κίνδυνο. Και δεν το συμφέρει εκεί στην περιοχή να κάνει μαγκέ ο Πανόπουλο. Η Διαμάρ είναι σε όλη την Ελλάδα. Η Διαμάρ τώρα για φαντάζομαι να του κάνουν εμπάργκο η Κομωτινή. Ναι, με την ίδια λογική μπορεί να τον πει ο Μουσάτος ότι κοίταξε να δεις θα κάτσεις να χάσεις τον Ολυμπιακό γιατί θα πω τους Ολυμπιακούς να μην παίρνει κανένα σκόντα. Ποιος δεν παίρνει σκόντα. Όχι, θα πει όλους τους Ολυμπιακούς. Αφού όλοι οι φτωχομπινέδες σκόντα παίρνουν. 15.000, 17.000, 16.000 λιμουζίνα. Επειδή κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Κάνεις τεράστιο λάθος. Και οι ταξιτζίδες όλοι σκόντα παίρνουν. Να ρωτήσω κάτι. Ποιος δεν θα πάρει σκόντα. Να ρωτήσω κάτι. Έχεις κανένα εσύ ταξί που να μην είναι σκόντα. Ερώτηση. Ναι, για πες. Γιατί έχεις πρόβλημα με τη σκόντα, δηλαδή κάθομαι και βλέπω ένα σκόντα και ένα Mercedes. Τυχαίο το παράδειγμα. Ναι. Το λέω και λέω με τα ίδια κυβικά, με την ίδια χωρητικότητα στη βενζίνη, με βενζίνη, στους αποθηκευτικούς χώρους, με ό,τι, και με την ίδια σχεδόν πολυτέλεια, σχεδόν γιατί δεν συγκρίνεται Mercedes με σκόντα, το ένα έχει 35.000 και το άλλο έχει 18. Ναι. Γιατί να δώσει 35 και να μην δώσει 18. Ρωτάω τώρα. Μου περισσεύουνε. Γιατί? Κάνω το γαμπρό, παίρνω τα σκόντα. Δηλαδή πρέπει να δώσω χρήματα για να το παίξω γαμπρό και να έχω το σήμα τη Mercedes. Σε μένα το λες, στον εαυτό σου πες. Εσύ είπες ότι παίρνουν οι τζιτζιφιόγκοι όλοι σκόντα. Ρε φίλε, το λογικό είναι να πάρει σκόντα. Δεν λέω τζιτζιφιόγκοι. Σιγά μην τον κάνουν, λέω τον Πανόπουλο, ζημιά στη σκόντα αφού όλοι παίρνουν σκόντα με 17.000. Αυτό λογικό δεν είναι. Βέβαια λογικό. Αν μπορεί να πάρει λιμουζίνο με 17, γιατί να δώσει 35, ρε φίλε. Άμα ήταν πριν 15 χρόνια, θα βάζει μεγαλύτερο χρέο και θα έπαιρνε. Ο Μπρούκλης. Τώρα δεν έχει. Σκόντα θα πάρει. Οπότε. Άστα. Πριν 15 χρόνια. Ου! Σιγά μην πάρω σκόντα! Μπεμβέ θα πάρω! Ε, έτσι νομίζανε. Και εσύ έτσι νόμιζα. Εγώ έτσι νόμιζα. Συ Μπεμβέ δεν πήρε. Γιατί δεν πήρε σκόντα. Όταν είχα Μπεμβέ δεν είχε κανένα άλλο. Ένα άλλο τι είδε. Τελείωσε. Είσαι και. Τι μου λε τώρα. Και εσύ. Ο πατέρα όταν είχε Μπεμβέ δεν είχαν άλλο. Τι σημασία. Γιατί πρέπει να φωνάζω εγώ ότι. Όχι, επειδή το θίγει. Τι να συζητήσουμε. Ναι, δεν πήρε σκόντα. Η τελευταία Μπεμβέ που είχα ήταν 15 ετία. Τι κάθε και συζητά. Δεν την είχε εσύ. Ποιο την είχε. Άλλη την είχε. Εσύ την οδήγαγε. Νομίζει. Έλα τώρα. Είναι πολύ εύκολο να χλεβάζει. Δεν χλεβάζω τώρα. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Σταμάτα, ρε, με τα λεφτά μου και το μερικό μου έχω κάνει. Τα πάντα. Πήρε σε παρακαλώ. Ρε. με το δικό μου το μερικό μου. Σταμάτα και γύρι σήμερα τα λουλούδια. Γύρι, ναι. Άντε, σιγά μην είναι ο γύρο. Όχι, είναι 5.41. Δεν είναι αυτή η οπαδή. Δεν βρήκατε, είναι δυνατόν. Γιατί. Και εγώ νομίζω ότι θα πάρουμε τώρα καμιά εικοσαριά μηνύματα, όχι για τα μηνύματα. Ειλικρινά σου μιλάω, θα πληρώσω κιόλα. Λέω, δεν μπορεί, θα ξέρουν πού έγινε αυτό. Ούτε ένας, ρε, ούτε ένας δεν βρέθηκε να ξέρει σε ποιο γήπεδο έγινε αυτό το επεισόδιο. Γιατί έγινε σε άλλος παγκοσμίως. Αλλά δυστυχώς έπεσε το επίπεδο των ακροατών μας. Δεν έχω άλλη εξήγηση. Μάλιστα. Δεν περιγράφω άλλο. Εσύ είπες, ναι. Δεν περιγράφω άλλο. Τι να σε πει, ναι. Πέφτει ο Λεβαδιακός, θα πέσει ο Κομπότης, ρε. Δεν το ξέρεις, μπορεί να πέσει ο Πανιώνας. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι μια ερώτηση. Ότι αυτό που είδα χθες στην Τούμπα στην τηλεόραση, δηλαδή έπαθα ζημιά. Κοπελίτσες με τα γόρια τους, πιτσιρίκια και τη φανέλα του Γκόμες και του Μιχένες. Πώς το λένε, Χιμένες. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Και άμα θέλω ο Κατσαρής να είναι σοφός παππούς, ξέρω εγώ, στο γαλατικό χωριό, θα πρέπει να μπει αυτό τον Ανδρέου να πούμε και τα λοιπά, να τους πουλήσουν αυτούς. Και ο Σαβίδης, ιδεάλος. Με το δάνειο που θα δώσει από τη μια εταιρεία στην άλλη και θα το πάρει πίσω ο Σαβίδης
Και καλά θα κάνει. Λοιπόν, δεν βλέπω εγώ να έρχεται μεγάλο παίκτη στον ΠΑΟΚ. Με χαρίζεται, σκοροβέζεται, θα τη βγάλει και του χρόνου. Δηλαδή, περιμένω ο ΠΑΟΚ να πληρώσει άλλο τα χρέη με δάνειο και μετά του κάνει και μεταγραφάρες. Οπότε όλοι θα πάρουν στο. Πώς το λένε, στο Βολεϊάκι. Βολεϊάκι όμως, όταν θα πάει ο λαός εκεί πέρα, ο μεγάλος στόχος που είναι το ποδόσφαιρο και η μεγάλη μπάζα που λένε και η οικονόμα που είναι το ποδόσφαιρο θα πάει πίσω. Άρα λοιπόν οι παοξίδες να μου επειδή είναι λέω με πρόβατα και πάνε όπου έχει επιτυχία και όχι εκεί που πρέπει να πάνε, πρέπει να πάνε τον Γκόμες και τον Χιμένεθ και να το στείλουν εκεί στο Ροστόφ που δεν να παίξει βόλεϊ και απάνω και να αφήσουν το ποδόσφαιρο να πάει και πάει κανένα φύλαδο γιατί κόκκινε μου όπως το βλέπω το έργο. Του χρόνου θα πάνε διαρκείας στο βόλεϊ οι παοξίδες. Να δώσει χαρακτήρα στο Γιάννη τον Δραγούμη, ο οποίος ο μοναδικός ο οποίος βρήκε την απάντηση. Ο Δραγούμης. Ναι, δεν βρήκε. Δεν θα πει, αλλά είναι σε λάθος πόλη μου το λες. Για το μάτς που λες είναι σε λάθος πόλη όμως. Μπερδεύεσαι. Σε ανάποδη πόλη. Άξι, ανάποδα είναι. Λοιπόν, λες δηλαδή ότι πέφτει τώρα ποιος, ο Λεβαδιακός ή ο Πανιόνιος. Το Γουγού θα ρωτήσω. Το Γουγού. Το Γουγού. Ρωτάω με ισοπαλία πέφτει ο Πανιόνιος. Ρωτάω κάτι. Πώς όχι, όχι. Ρωτάω κάτι. Πώς όχι, όχι. Όχι σου λέω. Με τριπλή ισοβαθμία ποιος πέφτει. Μπορεί να γίνει και εξαπλή ισοβαθμία, οπότε μην βιάζει. Έχει 16 σενάρια. Τα οποία υπάρχουν στο www.metrosport.gr. Μπορείτε να τα δείτε. Θα μας τα πεις. Να διαβάσω τα σενάρια. Να διαβάσει ο κόσμος. Μετά έχει και η σημερινή Metrosport που κυκλοφορεί. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Τώρα κάνεις promotion, ε. Σου λέει πάρτε εφημερίδα. Εμείς δεν σας το λέμε. Ε γουρούρι. Δεν βάζει, ρε. Χαϊβάν και φτές. Πέτρα το χορηγό. Ξέρει από marketing αυτός. Έτσι. Πουλάει το προϊόν, για. Έτσι. Τον κάναν μάθημα επάνω. Έτσι. Ναι, περίμενα να μου κάνουν μάθημα. Είσαι και αυτός. Αυτοδίδακτος. Είσαι και αυτοδίδακτος. Μαζί μας η Hankook, τρανή απόδειξη της ποιότητας και αξιοπιστίας των ελαστικών της, είναι ότι τα χρησιμοποιούν για πρώτη τοποθέτηση η Mercedes E-Class, S-Class, E-Class, η BMW σειρά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, η Mini, η Audi, η Volkswagen, η Ford, η Opel και άλλες, με αντιπρόσωπα για τη Βόρεια Ελλάδα, την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Περιμένω στα μηνύματά σας και απορώ να μου πείτε ποιοι οπαδοί ποιανής ομάδας είχαν τρομερή σύγκρουση με τον πρόεδρό τους γιατί έβριζαν νεκρούς, νεκρό και τα σπάσανε. Εδώ έγινε ποτέ αυτό? Ναι. Εδώ. Με το τασκά τασκά στη θύρα την 7 και που τι? Το φανάζανε. Ναι, ναι. Πολλοί φίλαθλοι πολλών ομάδων, όχι μόνο του ΠΑΟ. Και τι έγινε? Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή δυστυχώς να χαθούν παιδιά και από άλλες. Άλλο αυτό. Πήγε και κανείς. Να καταλάβουνε. Άλλο το ρωτάω. Λοιπόν, για να καταλάβουνε κάποια στιγμή οι δυστυχώς οι ανόητοι οι οποίοι βρίζαν νεκρούς ότι νεκρό, φυλακισμένο και παιδιά, λέω και μάνες, λέω εγώ, δεν βρίζει. Φυλακισμένο τον βρίζει. Όχι, εγώ λέω δεν βρίζει. Του αλλάζει τα πετρέλαια. Εγώ, γιατί εγώ λέω δεν βρίζει. Τον βρίζει, λέει. Εγώ λέω δεν βρίζει. Εγώ τον βρίζω. Εγώ τον βρίζω. Ξέρεις αν είναι δικαίως φυλακισμένος? Δηλαδή εσύ τον Τζοχατζόπουλο το λυπάσαι? Όχι ρε φίλε. Για τον έναν έντιμο ο οποίος κατά λάθος μπήκε μέσα από λάθος δικαιοσύνης. Άλλο σε ρωτάω ρε. Για αυτόν. Το Τζοχατζόπουλο το λυπάσαι? Όχι. Γιατί δεν το λυπάσαι? Φυλακισμένος. Πες ένα καλό λόγο για αυτόν. Συμπονετικό. Τα λεφτά πίσω Άκη. Ατρουθάκι. Γεια. Γεια. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, την ώρα των ακροατών, το 23.10 και τα 3.90 για είναι δικά σας, 9.55 και ενώ τα μηνύματά στο 54.3.40. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95.5 με λατινικούς. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Μιλήσαμε αρκετά για περισσότερα σενάρια παρά για ποδόσφαιρο και μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ να πω, αν αισθάνεστε ότι τεχνολογία τρέχει και εσείς δεν την προλαβαίνετε, τότε σας έχω τη λύση. Για την ακρίβεια, η Vodafone, η οποία έχει στα καταστήματά της την υπερομάδα σε θέματα τεχνολογίας, την ομάδα Internet Vodafone. Με πάνω από 100.000 ώρες εκπαίδευση ξέρουν τα πάντα για το smartphone και το tablet σας, αφού πλέον δεν χρειάζεται να τρέχετε, μια βόλτα μέχρι τη Vodafone φτάνει. Λοιπόν, το αποτέλεσμα του πρώτου μάτς, ούφα. Α, θα το δω και θα το πω. Έγινε στο Anfield, λέει ο Παναγιώτης United, δίνουν το κρούσο οπαδούς στους Liverpool. Δεν μιλάω γι' αυτό.
Ο 541 μόνο το βρίσκω. Με το δεύτερο μήνυμα, το όχι το πρώτο. Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας. Σε λίγο θα ανοίξω το Φουμπού να δω τι μηνύματα ήρθαν εκεί. Πάμε στο φίλο. Παρακαλώ, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας. Ο Ροχάνης, με τι κάνετε, παιδιά? Γεια σου, ρε Βασιλάκη, τι κάνεις? Καλά, όλα καλά, ρε φίλε. Δυνατός. Μας έχει ο Θεός καλά. Πήγες στο γήπεδο χτες? Όχι. Γιατί? Για να μην στεναχωρήσω το σπίτι, γι' αυτό. Ξέρω ότι είσαι παοξάκι άρρωστο. Δεν πας για να μην στεναχωρήσεις το σπίτι, όχι δηλαδή για την ομάδα όπως είναι. Όχι, όχι, για να μην στεναχωρήσεις το σπίτι, καθαρά. Ωραία. Για πάμε στα δικά σου. Λοιπόν, θα πες ο Λεβαδιακός, αυτό το έχω πει εδώ και καιρό. Ναι. Το ξέρει και ο Κωστής. Δεν μου το πες. Πρώτη φορά το ακούω, για να είμαι ειλικρινής. Το είπα στον Κωστή όταν έγινε το Ξάνθη Ηρακλή. Θυμάται, όταν τον πήρα τηλέφωνο. Δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πρέπει να φύγουν από τον ΠΑΟΚ μερικοί που είναι μέσα στη διοίκηση. Και κάτι άλλο. Για τον Ηρακλή, θυμάσαι, σε είπα, δεν το θέλει η αστυνομία. Πάλι εισιτήρια δεν δώσαν στον Ηρακλή. Mm-hmm. Γιατί επιμένουν και λένε ότι δεν γουστάρουμε εμείς τον Ηρακλή? Και το Βοελάκι το σηκώσατε και αυτά και μας κράζουν. Εμείς δεν χαρήκαμε να πούμε όταν πήραμε αυτό το βόλε. Ας πω την αλήθεια, δεν χάρηκα εγώ. Άντε, το λέω έτσι θα ίσα. Ερσή Βασίλη. Δεν ξέρεις τώρα τι κόντρες και ίντρικα υπάρχει. Πώς δεν ξέρω, Γρηγόρη. Τα ζεις, πετσίζε, δεν είσαι κανένας θέσμος. Εντάξει, άστο, δυστυχώς. Κοίταξε να σου πω κάτι. Λοβοτομή ή εγχείρηση να μπορεί να κόψει, να ανοίξει το κεφάλι και να βάλει μυαλό σε κάποιους, ίσως και σε, και σε κάποιους από το συνάφη μου, μην παρεδευτούμε. Δεν γίνεται. Εντάξει. Δεν υπάρχει τρόπος. Έχει και τίποτα από το ψηλό. Ποιο ψηλό, λες, το Δημήτρη. Το Μαμούνιαδο. Το Δημήτρη. Ναι, ναι. Κοίταξε, ο ψηλός είναι αδερφός μου, πρόσεχε. Εμένα το πεις, εμένα με μεγάλος. Καλά. Όταν θα βρεθούμε και οι τρεις, θα καταλάβεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να, αν μπορείτε, να με βοηθήσετε. Αν μπορώ, με τα χαρά. Είχα την τύχη, ατυχία, πες το πως θέλεις, να δηλώσω για την κλήρωση του, στη σελίδα της UEFA, για την κλήρωση του τελικού της UEFA στη Βαρσοβία. Ναι. Και έβαλα τρεις πιστωτικές κάρτες και μου είχαν και τα τρία, έξι εισιτήρια. Πλάκα μου κάνεις. Τα δύο θα πάω εγώ. Έχω τέσσερα εισιτήρια αυτή τη στιγμή. Ναι. Κόρνερ ευθεία. Κόστος 100 ευρώ το ένα. Ναι. 90 συν 10 το κούριερ. Τα λέω στα ίσα τα πράγματα όπως είναι. Τα οποία 90 τα πουλά... ονομαστική αξία και 10 το κούριερ. Τα οποία τα πουλάς όσο τα βρήκες. Ναι, ναι, εννοείται. Τι, σε πήρα κάμω μαύρη αγορά. Λοιπόν, για να μην παρεξηγηθώ και να είμαστε σοβαροί. Ναι. Θα πάρεις με το που θα κλείσουμε στα 3 εντάρια. Έχω αφήσει το τηλέφωνο μου, πήρα πιο μπροστά το πρωί. Ωραία. Θα αφήσει. Μου ήρθαν σήμερα τα εισιτήρια, το Σάββατο, συγγνώμη, το Σάββατο και είναι η πρώτη εκπομπή που κάνετε. Ωραία. Τι θέλω να πω πληροφοριακά στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή από Θεσσαλονίκη η πτήση για την Βαρσοβία έχει 73 ευρώ. Πανέλα. Λοιπόν, να πω λοιπόν στον κόσμο ότι ο κύριος, το μικρό σας όνομα. Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος. Δεν έχει σημασία. Όχι. Το έχω αφήσει εγώ το πραγματικό μου όνομα στην. Και το, και το μικρό σου το πραγματικό να λέει. Συγγνώμη, ρε φίλε, το καλλιτεχνικό σου είναι Γιώργο. Δηλαδή το κανονικό ποιο είναι, Γιάσονα σε λένε. Ρε φίλε, καλά κάνει. Δεν θέλω να μου το να μάθει κάποιο τώρα. Ωραία. Έχει προμόσιο κανένα. Όχι, ρε, κέρδισε 6 εισιτήρια. Λέει ο άνθρωπο, κέρδισε 6 εισιτήρια για το τελικό του Champions League. Τα δύο θα πάω εγώ. Τα κέρδισε, ήταν τυχερό. Όχι, δεν τα κέρδισα. Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη. Τι κέρδισε. Δηλώνει τη σελίδα τη UEFA, βάζει την πιστοτική σου και γίνεται κλήρωση. Ναι, ναι, για το ποιοι θα αγοράζουν εισιτήρια. Ναι. Γι' αυτό λέω κέρδισε. Οπότε. Ναι. Επειδή, αντί για δύο που ήθελε, πήρε έξι. Ότι, ναι. Άκουσε με λίγο. Για να είχα σιγουριά ότι κάποιο από τα θα μου τύχει. Βρέμα το ξέρω, είναι γνωστό. Πόσα λεφτά θε. Πόσο κάνω. 90 ευρώ είναι 10 ευρώ που είναι. 90 ευρώ και 10 ευρώ του κούριερ. Είναι. Ο άνθρωπο λέει τα δίνει. Τα γράφουν αυτά. Έχουν τα στοιχεία στη γραμματεία. Ενδιαφέρει κανένα θα πάω. Εγώ θα πάω. Πάρε και το κόκκινο, ρε φίλε. Ξέρεις αν θα πάω. Για ποιο να μιλάτε τώρα, έχω μπερδευτεί, παιδιά. Όχι, όχι. Μιλάτε αυτού. Πάνω μου και δεν μπορώ να καταλάβω. Που αρέσει να μπερδεύει τα πράγματα. Εγώ ψάχνω. Ναι. Εγώ ψάχνω. Θέλετε, ρωτήστε με. Τα εισιτήρια είναι καθαρά. Δεν εγώ είναι ψάχνω για Μαδρίτη εισιτήρια, φίλε, για το Final Four. Για το μπάσκετ. Ναι. Εγώ θα σου πω τρόπο για να πας εκεί. Για όχι για να πας, για να μπει στο γήπεδο. Δεν κλείεται ένα ραντεβού μέσα στη βδομάδα να τα πείτε, μα ζαλίστε τα. Ναι, όχι, μπορεί να ενδιαφέρει και τον κόσμο αυτό με τον τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είσαι καλά. Έλα, ναι, πάμε, yeah, πάμε. Yeah, ναι. Yeah. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Πριν πάμε στο φίλο. Άντε πάλι. Πριν πάμε στο φίλο. Μα έχουμε χωρικό ρεκόρ. Συγγνώμη, ναι, φίλε, εντάξει. Λοιπόν, να πω ότι αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο και αν κερδίσετε εύκολα και γρήγορα μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά, αφή Κωνσταντινίδη, καλείτε 18133 και εσεί δεν κάνετε τίποτα. Το τηλέφωνο και παίρνετε τα λεφτά. Πάνω στο φίλο, παρακαλώ. Ή τη φίλη. Ναι.
Ναι. Ναι, καλημέρα, Σιγαράδια, Θεσσαλονίκη. Καλώς τον. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, καλά. Καλά, αφού υπάρχουν λοιπόν δημοσιογράφοι, ραδιοφωνικοί παραγωγοί, που δουλεύουν με τον τρόπο τον δικό σας, κρατάνε καλά τα στεγανά της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του ΤΑΠΑΟΚ, πολύ καλά ξέρετε. Βέβαια, πολύ καλά, τι να σε πω. Αλλά δεν θα μείνετε έτσι. Δεν θα μείνετε έτσι, γιατί ήρθε η ώρα της εκδίκησης. Στον πόλεμο, κύριε Ραπτόπουλο, εσείς που κάνετε τον Δήμονα και τα ξέρετε όλα, και έχετε ρεπορτάζ από κάθε γήπεδο για πλευρά κτλ. Με τα λεφτά του ελληνικού χρυσού δεν. Το είπατε πολλές φορές. Καμία. Πολλές. Τι δουλειά κάνει ο κύριος Ανδρέου, μπορείτε να μας πείτε αύριο. Ότι δουλειά κάνει ο κύριος Παπαθανασάκης. Σοβαρά, ο κύριος Παπαθανασάκης δήλωσε τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει. Ας πούμε από κοντά κύριε Ραπτόπουλε. Τι κοντά, τι, τώρα τα πούμε όλα στον αέρα. Θα μας πείτε τι δουλειά κάνει ο Ραστέχνης ΠΑΟΚ. Και ποιος πήγε και έδωσε στους Ραστέχνες στην Άκρη και του Άρη. Α, ως προστατευόμενο πρόσωπο. Το είπαμε κι αυτό. Ποιος κύριε. Ως προστατευόμενο. Ποιος. Ο Ραστέχνης. Ο Ραστέχνης πιανού. Του ΠΑΟΚ. Και δεν τα λέτε αυτά κύριε Ραπτόπουλε. Τα είπαμε ρε φίλε, βγάλαμε και τον εκπρόσωπο του Ηρακλή, τον κύριο Γογάκο. Μα ο κύριος Γογάκος το είπε. Ο κύριος Γογάκος το είπε. Το βγάλαμε. Δεν τα λέτε. Με τα λεφτά του ελληνικού χρυσού λοιπόν έγινε η κατάκτηση. Ε βέβαια. Τα οποία τι μας λέγανε ότι δεν τα θέλουν, έτσι δεν είναι. Κάνανε επανάσταση, ναι. Όχι, ο Ηρακλής έκανε επανάσταση και γνήσια. Όχι, ο ΠΑΟΚ που δεν. Τι δεν. Δεν το ήθελε. Δεν τα ήθελε. Με αυτά τα λεφτά λοιπόν έγινε αυτή η ιστορία. Με αυτά τα λεφτά. Υπάρχουν παγωμένα χρέη το 2000. Τι γίνεται παγωμένα χρέη, κύριε Ραπτόπουλε, θα πληρωθούμε. Θα πάλι. Θα. Και πού καταλήγουμε δηλαδή. Με δάνειο. Με δάνειο. Λέτε εσείς. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, σταματήστε την ιστορία και την πλάκα. Διότι ο Ηρακλής όταν ήταν εδώ, αυτοί δεν υπήρχαν. Το καταλάβατε, κύριε Ραπτόπουλε. Έλα μόνο τώρα. Που δεν υπήρχαν. Έλα μόνο τώρα που δεν υπήρχαν. Εάν θέλετε, επειδή ο λαός του Ηρακλή το έχει αποδείξει, εάν θέλετε να σταματήσουμε και την προπαγάνδα, θα το κάνουμε και αυτό με όποιο τρόπο νομίζουμε εμείς. Έχει παραγίνει ιστορία, έχει παραγίνει ιστορία. Στην Ξάνθη τι έγινε, κύριε Ραπτόπουλε? Πώς είπατε? Στην Ξάνθη τι έγινε? Σπάσατε κάτι αυτοκίνητα των Ξανθιωτών, κάνατε μπούκα, τα γνωστά. Έλα μόνο εντάξει, ρε εσύ τώρα. Οπαδοί είμαστε, δεν θα σπάσουμε και ένα πλευρό, πώς θα γίνει. Πήραμε και τα επάνω, μαγκιά μας, τι, γιατί. Έλα ρε σταμάτα που δεν άνοιξε μύτη τώρα. Θα με μην το πες τώρα γραβάτα κι εσύ, σταμάτα. Κοιτάξτε κύριε Ραπτόπουλε. Αντιπαράθεση έχω, αντιπαράθεση, πάμε. Το βράδυ. Ω, τώρα, πάμε. Παρακαλώ. Να ακούσουμε, δυο λεπτά μόνο κύριε Γρηγόρη. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου κόκκινο, Καρλίτο είμαι. Γεια σου Καρλίτο. Έχω να πάρω πολύ καιρό τηλέφωνο, σ' ακούω, εντάξει, σε παρακολουθώ, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω εγώ πόντι σου. Λοιπόν, Μανώ, άκουσε, Καρτάση. Σ' ακούω. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Ναι. Γερμανοτσολιάδες είδαμε. Άκουσε με, θα με ακούσει τώρα γιατί... Μη το αργείς, Καρλίτο, μη το αργείς. Πάτω γρήγορα. Γιατί... Για να μην πάμε αργό στην Καλαμαριά τώρα. Λοιπόν, ασχολήσουμε τον Ηρακλή, ασχολήσουμε την ΑΕΤ, γιατί είναι και πότε σου. Αυτή είναι η αντιπαράθεση. Κόψτε με κόμμα τώρα. Αυτή είναι η αντιπαράθεση. Λοιπόν, επειδή δεν άκουσε με μόνο, άκουσε με γιατί σε ακούω να βγει κανένα 7 μήνο τώρα. Ναι. Με έχει γυρίσει τα μάτια ανάποδα. Και τι θε να κάνω τώρα. Πήγαινε στο φαρμακείο. Σε αυτά τα λεφτά. Τέλο, ρε, πάμε παρακάτω. Αντιπαράθεση και μπούρδες. Το βράδυ ό,τι θέλετε. Τσαμπουκαλίκι ήταν, δεν είναι αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση θα γίνει επί... Α, μπράβο. Παρακαλώ, δεν ξαναβγαίνει κανένας εδώ. Κάνας. Τέλος. Κάνας θα βγει. Αυτό που σου λέω. Κάνας θα βγει. Λέγε φίλε. Κάνας. Ναι, ναι. Λέγε, ναι. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ κύριο Κόκκινο θέλω να μιλήσω. Εδώ είναι ο κύριος Κόκκινος. Θέλω να το πω για το απόγευμα, καλώς τα παιδιά. Βολιώτης είσαι? Ναι. Χαμένος είσαι ρε φίλε. Άστο να πει ό,τι θέλει ρε φίλε. Καλώς. Δεν πειράζει. Ναι. Γιατί τον χάλασες ρε, καλά. Άστο να πει το κομμάτι του. Παρακαλώ.
Ποιο κομμάτι του να πει, μωρέ. Αυτό που θέλει να πει, αυτό που του ήρθε να πει. Αυτό έβγαλε τον Πέο Δήμαρχο. Ψυχοθεραπεία το κάνουμε. Έλα, βρε τον Τράγο τώρα, έβγαλε τον Πέο Δήμαρχο τώρα. Πλάκα μας κάνεις. Πάμε παρακάτω, ναι. Ορίστε. Ναι. Το παιχνίδι που ζητάτε, παιδιά, Ούφα Σαράνσκ, ήρθε ένα 2 διπλό το ημίχρονο ήταν Χ. Παρακαλώ. Ούφα Σαράνσκ. Όχι Μούφα, ρε. Ούφα Σαράνσκ. Λέγε, φίλε. Παρακαλώ. Ναι. Μ' ακούς? Ναι. Σ' ακούμε, ναι. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Μάνος επιθυμεί να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, έτσι. Με όποιο τρόπο είναι αυτό. Είπαμε, ρε παιδιά, ξανά, να μην κοιτάμε ο καθένας τα οικονομικά του άλλου, την τσέπη του και το σπίτι του να κοιτάει ο καθένας. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, πώς θα γίνει ωραία η ζωή? Πώς θα γίνει ωραία η ζωή? Εσύ είναι αυτό που λέει, επειδή σε ξέρω κιόλας, πρώτα επιθυμείς να βολέψεις την τσέπη σου και τον από πίσω σου για να είναι όλα καλά, έτσι δεν είναι? Όχι, θα κοιτάξω το δικό σου τον κόλο, ρε φίλε. Οπότε συμφωνείς πάλι με αυτό που λέω. Πας όμως να με φέρεις σε κόντρα. Δεν τον τρώω την τρίπλα, δεν την τρώω αυτή. Να πάμε παρακάτω. Άντε καλά, φας την άλλη. Λοιπόν, κύριε Μάνο, είπατε ή μάλλον είπανε ότι παρευρεθήκατε στη φιέστα του Ολυμπιακού. Σαν τι? Σαν οπαδός του Ηρακλή ή σαν φίλαθλος? Και μήπως, επειδή λέτε για χειροφιλήματα, μήπως προσπαθείτε να κάνετε επίκυψη στο μεγαλόκαρδο που λέει και ο κολλητός σας? Ακόμα ο Ηρακλής επίκυψη δεν έκανε. Εσύ με τον Καγκάτσι και τον Ζαγοράκι και τον Μπέο και τον Μαρινάκι έκανες. Έκανα. Ωραία, έκανες. Ωραία. Έκανες. Και ποιος είναι ο εφιάλτης? Εμείς είμαστε ο εφιάλτης. Δεν ξέρω ποιος είναι ο εφιάλτης. Είμαστε ο εφιάλτης σας. Εγώ ξέρω ότι. Γεια σου, φίλε. Εγώ ξέρω, φίλε, ότι πέταξες πάνω το 97 εκεί στη Β' Εθνική. Και πήγες να μου με νεκρόκαρες στο Καϊλάου. Τότε τι έγινε, η κατσίκα του γείτονα σε διέβρε, για η δικιά σου η κατσίκα. Πάλι για τον Άρη της καρδιάς του. Για ό,τι θέλω, λέω, ρε, λογαριασμός εδώ, ρε, ρινόκερε, εσένα. Ναι. Λέγε, ρε, φίλε, επόμενη. Σε είδα με ένα αυτοκίνητο. Ρινόκερε. Δεν μου λες. Λέγε, φίλε. Να μου λέει μια πορεία πριν προχωρήσουμε. Ναι. Με πληροφορήσαν ότι είσαι στο Αγιονέρι, έτσι, από το πρωί μέχρι το απόγευμα, σε μια αγωνία και μπάνιζες τι αυτοκίνητα μπαίνουν και τι αυτοκίνητα βγαίνουν. Τι ρόλο έπαιζες εκεί, μπορεί να πει? Από Σέρες και Θεσσαλονίκη ήρθαν πολλά αυτοκίνητα. Τι ρόλο τραβούσε εκεί, τουλάχιστον. Ρεπορτάζ έκανα. Συγγνώμη. Απλά. Το τόστ και το σαντουίτσι το κεράσει, το κέρασε κανένας? Δεν είμαι από αυτούς που το κερνάνε σαντουίτσι κόκκινε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τόσες ώρες δουλειά έκανε. Πάμε κόκκινε, σαντουίτσι, εσένα σε κερνάνε. Λέγε. Εμένα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ναι. Μπορώ να μιλήσω, εγώ είμαι. Να μιλήσει, φίλε, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω τον Κωστή Ρατόπουλο και τον κύριο Κόκκινο, εάν πιστεύετε ότι ο Άρης υπάρχει δυνατότητα με αυτές τις συνθήκες να ανέβει την κατηγορία? Πώς δεν υπάρχει, εγώ στο λέω. Σαν δεύτερο ή να πείσει το Γιονέρι να παίξει μπάλα. Να πιάσει διαιτητές ο Άρης υπέρ του Αγιονερίου και να μην πιάσει ο Πανσεραϊκός το Αγιονέρι και να πιάσει και να μην πιάσει διαιτητή το Αγιονέρι. Όποιος έχει τις πιο καλές δημόσιες σχέσεις. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Το Αγιονέρι, σαν ουδέτερο κτλ. Άμα είναι να κάνει βρωμιά, που εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά, εγώ λέω τώρα σαν χλαμάρες που ακούγονται. Πιο εύκολο να χάσεις ένα μάτς παρά να τον κερδίσεις. Θες να με ακούσεις, φίλε μου? Σε απάντησα. Σε απάντησα. Τον απάντησε, νομίζω ότι είναι ο Να και παρακάλα, να απαντήσω, και παρακάλα να πέσει ο Πανιόνιος, γιατί θα πάει γάμα εθνική, γιατί έχει μεγάλα χρέη και τότε θα ανοίξουν οι δεύτερες θέσεις καλύτερα. Από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται. Είσαι βλαμμένος, σκάσε το, κόψε το μικρόφωνο. Φίλε, άκου λίγο. Θα σου πω. Καταρχήν αγωνιστικά μπορούν να γίνουν τα πάντα. Εντάξει, αυτό άλλο να σε απασχολεί και εμένα άλλο με απασχολεί και δεν μου έχει απαντήσει κανένας υπεύθυνα. Γιατί δεν πληρώσατε τα 75 χιλιάρικα του άρθρου 44 και σύμφωνα. Όχι, δεν το άκουσες, είναι γεγονός. Ωραία, ωραία. Σύμφωνα με. Πρόσεχε. Έτσι δεν ανεβαίνεις ποτέ. Ναι. Μήπως δεν θέλουν κάποιοι να ανέβει ο Άρης? Ρωτάω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να μιλήσω αγωνιστικά όταν πληρώσαν όλα τα λεφτά και μία δόση. Μία γαμοδόση των 75.000 ευρώ δεν την πληρώσανε. Και υπάρχει πρόβλημα για τον Άρη για να πάει 5 εκατομμύρια. Και πρέπει να πάει 5 εκατομμύρια γιατί λέει ο νόμος. Αν μου το εξηγήσει κάποιος νοήμων, θα το καταλάβω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Τι γνώμη έχει για αυτό? Και να σου πω τώρα ότι. Μα δεν μπορεί να γίνει καθάριση έτσι. Το ξέρω. Άρα δεν ανεβαίνει. Και να ανέβει, δεν ανεβαίνει. Κατάλαβε. Και να ανέβει. Γνωρίζει το θέμα. Ορίστε. Ο κύριος Γραπτόπουλος το γνωρίζει το θέμα. Είσαι Ηρακλειδέας. Ο κύριος Γραπτόπουλος. Φίλε, τότε συγγνώμη. Υποτιμάς την νοημοσύνη σου. Μιλάς μαζί μου τώρα, μιλάς με δημοσιογράφο ή με Ηρακλειδέα? Ναι, δημοσιογράφος άλλος. Ωραία, ο κάθε δημοσιογράφος αγαπάει μια ομάδα. Σου λέω κάτι υπεύθυνα. Αν πιστεύεις ότι είναι ανεύθυνη, ότι είναι ανεύθυνη η απάντησή μου, εντάξει, όχι, όχι, δεν με βρίζεις με το να με λες Ηρακλειδέα. Είναι τιμή σου να σε Άρης, είναι τιμή μου να είμαι Ηρακλειδέας. Είσαι Ηρακλειδέας, δεν είσαι.
Εννοείται. Και λοιπόν τι σχέση έχει αυτό. Το ρεπορτάζ το ξέρει. Ήθελα να ρωτήσω και την γνώμη του κυρίου Ερατόπουλου γι' αυτό. Αλλήμον, σας παρακαλώ. Που δεν είμαι Ηρακλειδέας. Ναι. Κοίταξε. Η καθάριση δεν θέλει να γίνει ο Σκόρδας, ο Ματθαίου, όλοι αυτοί. Μάλιστα. Αλλά αν θέλει ο Κάλλας να γίνει καθάριση, γιατί δεν τα δίνει αυτό στα 75 χιλιάρικα. Τελείωσε τώρα, δεν τα δώσανε. Πάει. Δεν τα δώσε. Δηλαδή δεν υπάρχει άνοδος. Δεν ξέρω τι ισχύει. Μη σε μπερδεύω. Δεν ξέρω τι ισχύει. Εάν μπορεί να πούνε από τα δικαστήρια. Επειδή τα δημόσια ταμεία ψάχνουν και το ευρώ, σωστό. Μπορεί να πούνε σου δίνω παράδοση άλλε 10. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν θέλω να λέω μεγάλα. Στην ΑΕΚ το δώσανε. Ούτε να εκφοβήσω κόσμο. Στην ΑΕΚ δώσανε παράδοση. Ούτε να εκφοβήσω κόσμο θέλω, ούτε να παραπληροφορήσω. Σου λέω ένα γεγονός. Το ποσό είναι μικρό και στην ΑΕΚ το ποσό είναι αστείο. Ένα εκατομμύριο ήταν για την ΑΕΚ. Και λέω γιατί ρε γαμό το μπορεί να μου το εξηγήσει κανείς. Το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Κωστής. Περιμένω απάντηση από τον κύριο Κάλλας, δεν είναι. Ναι. Συμφωνείς ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από το αν μπορεί να ανέβει η ομάδα ή όχι. Γιατί αν ανέβει και αυτό. Φυσικά. Αλλά για να ανέβει πρέπει να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, εννοείται. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω: ξεκινάμε, να μην ξεκινάμε από λάθος βάση. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα μάθεις μέσα στη βδομάδα. Να είσαι καλά. Να μάθετε και να μας πείτε, παιδιά. Αυτό κάνουμε. Ρε φίλε, την έπεσε το Αγιονέρι. Ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Του αρσού δώσα είδηση. Δεν κάνω καλαμπούρι. Ξέρει, αυτό έχει σημειώσει και αριθμού πινακίδων. Μπαίνανε, βγαίνανε. Μην κοιτάς σου πια, παρακαλώ. Σου πια. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Παθρακιός από Κομωτινή. Καλώς το να. Λοιπόν, Κωστή, έκανες λάθος. Μου είχα πέναλτι πήρες, Όχι, πέναλτι είναι, φίλε. Και σου ακυρώσανε κανονικό. Πες το να, μου ακυρώσαν κανονικό γκολ. Α, μπράβο. Και το γκολ του Κάσες ήταν, κανονικό γκολ ήταν. Εντάξει. Οπότε δεν μπορώ να πει ότι ευνοήθηκα. Να ζήσουμε να τον θυμόμαστε. Δεν ξέρω να τον θυμάσαι. Καλά, μην παίρνει όρκο να σου πω κάτι. Έχει μια προπονητάρα. Έχει ένα center for το οποίο το γουστάρω με χίλια. Ένα παίκτη ο οποίο ήταν κάποτε όπω ο Ναπολεόνι, ό,τι καλύτερο και μιλάει για τον Κάσης. Προσπαθεί να επανέλθει. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό ήταν ο τραυματισμό του. Κάτσε να τελειώσει. Γιατί μέχρι χτε καταδικασμένο ήσουν. Καλά, ναι, έχουν και το τελευταίο. Κάτσε να τελειώσει πρώτα γιατί τα μαγειρία είναι μεγάλα. Αν θεωρείς ότι δεν θα κερδίσουμε την Ξάνθη. Εγώ θεωρώ ότι θα την κερδίσεις ρε φίλε. Αλλά άλλο τι θεωρώ εγώ. Εγώ είμαι πολύ μικρούλης για να σου πω ότι ξέρεις θα σωθείς. Γκάλης Χρήστος στέλνει μήνυμα. Χαιρετίσματα στο κόκκινο. Πες τον άσχετο για σένα λέει. Σε συμπαθεί πολύ. Ότι το θέμα του 44 τακτοποιείται από τους πρώην προέδρους. Μέχρι την Πέμπτη θα πληρωθεί. Εάν δεν ξέρει να μην μιλάει, ήθελε να μπει και στην Ένωση. Στη λέει. Ποιος είναι ο κύριος? Ο Χρήστος τον Γκάλη. Δεν ξέρω κανέναν Γκάλη. Δεν τον ξέρεις? Όχι. Μου τον Νίκο Γκάλη ξέρεις. Ναι. Ναι. Μα ακούς, πότε θα φέρεις τον Παθρακικό στο στούδιο, το βράδυ. Τον Παθρακικό στο στούδιο βράδυ. Ναι, ένα φίλο του Παθρακικού που έφερνε. Μια φορά ήρθε ένας παππούς. Θα ξαναρθεί. Τώρα που σώθηκε ο Παθρακικός. Τώρα νέο παιδί, εσύ αντί να πεις θα έρθω εγώ στον Παθρακικός. Ναι, εμένα μ' άρεσε. Δεν μπορώ, είναι μακριά, δεν μπορώ να μάθω. Ο φίλος Σάκης ρωτάει από το Αιγίνιο πόσο ομάδες πλέφουν στα play out. Τρεις. Μ' ακούτε. Τέλος, φίλε, και να προλάβουμε και ένα τελευταίο. Σωστά. Παρακαλώ. Ο τελευταίος για το ταινίο. Καλώς το να. Ο Μάνος δεν έχει ιδέα τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Και όταν λέει ότι τον κατέδωσε ο ΠΑΟΚ είναι απαράδεκτος και ψεύτης. Τον κατέδωσε. Γιατί βγήκε, μισό λεπτό, γιατί βγήκε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ο Κατσαρής στο ραδιόφωνο σας. Και τα εξήγησε όλα. Και το ξέρετε. Και γιατί δεν το ξέρουμε. Πώς δεν το ξέρεις. Αν δεν το ξέρετε μην τον αφήνετε να λέει ψέματα. Τι ψέματα είπες. Είπε ο κύριος Κατσαρής. Ελέγχθηκε ο ΠΑΟΚ. Να το πω. Πες το βρε παιδί μου. Μπράβο. Είπε ο κύριος Κατσαρής. Ελέγχθηκε ο ΠΑΟΚ από το ΖΟΕ. Δεν κατέβωσε κανέναν. Όταν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε για μια διαφήμιση στο γήπεδο 10.000 ευρώ. Εδώ. Ο Ηρακλής έγραψε. Ναι, για μια διαφήμιση ταμπέλα στο γήπεδο. Ναι. Στο κλειστό. Έπαιρνε 10.000 ευρώ από το διαφημιζόμενο. Ο Ηρακλής έπαιρνε 500.000 ευρώ. Ναι. Και κινήθηκε η περιέργεια του ΖΟΕ και λέει τι γίνεται εδώ. Ο ΠΑΟΚ με τόσους φιλάβλους, ο Ηρακλής, πώς γίνεται να παίρνει χίλιες φορές να πάρουν τα λεφτά για κάθε διαφήμιση. Πήρε τα τιμολόγια του ΠΑΟΚ και τα συνέκρινε με Κίνα. Ποιος κατέδωσε ποιον άρα παιδιά, τι γελιότητες είναι αυτές. Έτσι είπε ο κύριος του Ηρακλή. Κατσαρής. Όχι ο Κατσαρής. Έτσι είπε ο κύριος Γογάκος. Αυτό είπε. Και εγώ σου λέω ότι είπε ο πρόεδρος μας. Είπε ο Ρουφιάρο τον ΠΑΟΚ στο θέμα της ΔΟΕ. Εγώ έτσι. Επαναλαμβάνω. Ναι. Βγήκε ο πρόεδρος μας στο ραδιόφωνο σας. Ναι. Και είπε αυτά που λέω. Ναι.
Διαφήμιση του ΠΑΟΚ στη φανέλα, 20.000 ευρώ. Διαφήμιση του Ηρακλή στη φανέλα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στέκει κύριε Κόκκινε, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν στέκει. Αυτό έκανε. Πήρε τη μόνο και τα σύγκρινε. Ποιος κατέβωσε ποιόνα. Γελιότητες. Άλλος ένας. Να σου πω και το άλλο το όνειρο που είδα. Ναι. Να σου πω και το τελευταίο το όνειρο που είδα. Χάνει ο Άρης την Κυριακή από την Καβάλα. Χάνει και τα Σέρας εκεί που παίζουνε. Και ανεβαίνει η Καβάλα με δεύτερο τα Σέρας. Τι όνειρο αυτό, πού το είδες, πότε, βράδυ ήταν. Παίξω στο στίχημα το όνειρο που είδα. Πολύ ωραία. Ωραίο. Ωραίο σενάριο. Πάμε ένα φίλο ακόμα. Μάλιστα. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Όταν ήρθαν οι παππούδες μας ρε φιλαράκι εδώ πέρα, Τούρκο δήμαρχο είχανε. Πω το 20... Το 22, 2, 23. Ναι. Υπήρχε Τούρκος εδώ πέρα κυβερνήτης. Ναι. Τι μας λέει ο άλλος να πούμε κάναν και κάνανε. Μουσική ήταν, μουσικό δεν είχαν δηλώσει. Ήταν μουσική, ναι. Ήτανε... Σύλλογος οφείλων μουσικής, πώς το λέγανε. Μουσόφιλοι ήταν, μουσόφιλοι. Λοιπόν, για να μην μας λέει πολλά πολλά, εφόσον ήταν φιλότουρκοι εδώ πάνω. Όχι, είχαν δήμαρχο Τούρκο, λέει αυτό, ναι. Είχαμε Τούρκο δήμαρχο. Δεν λέει ψέματα, ναι, ο άνθρωπος. Ναι, ναι, μην τον. Είχαμε Τούρκο δήμαρχο. Πάρουμε άλλο έναν. Δεν θα πάρουμε άλλο έναν. Διάλειμμα του. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, η οποία είναι μια προσφορά από το Hold Double Play από την Ελλάς Online. Απεριόριστες αστικές και περαστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά, μέχρι 24 Mbps μόνο με 23 ευρώ το μήνα ή 18 ευρώ για όσους είναι συνδρομητές Vodafone. Μην καθυστερείς, μάθε περισσότερα καλώντας 13844, μπείτε στο hold.gr ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone. Πάμε να ξεπαρκάρουμε τους τελευταίους οι οποίοι περιμένουν να μιλήσουν. Δύο μόνο το βρήκανε. Οι οπαδοί της Ρώμα βρίζανε τον οπαδό τον οποίο δολοφόνησε ένας κάφρος οπαδός της Ρώμα στον περσινό τελικό, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Τον βρίζανε μέσα στην Νάπολη, στο παιχνίδι Νάπολη-Ρώμα. Και ο πρόεδρος της Ρώμα, ο οποίος είναι νεόκοπος απαράγοντας, είπε ότι ήταν 15.000 ηλίθιοι αυτοί οι οποίοι βρίζαν τον νεκρό, και από εκείνη τη μέρα οι οπαδοί της Ρώμα έχουν και κάνουν αποχή. Για να καταλάβετε ότι οι κάφροι υπάρχουν παντού. Παρακαλώ. Βέβαια, όταν οι οπαδοί του Ηρακλή βρίζαν την νεκρή μάνα του Σούλη Παπαδόπουλου, δεν σ' άκουσα να λες τίποτα. Πότε έγινε αυτό? Δεν το θυμάσαι? Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν το ξέρεις, Πάμε στον κόσμο, ναι. Και είμαι εναντίον όσων βρίζουν μάνα. Έλα ρε τώρα, τι γυναικούλα πέθανε και τη βρίζανε. Και τώρα η Ρώμα και η Βρώμα τώρα. Παρακαλώ. Κάνεις Χριστομάθεια τώρα για τους Αθηναίους. Και για εμάς εδώ πέρα όλα για, καλά. Για τη Ρώμα μιλούσε. Έλα ρε τη Ρώμα και τη Βρώμα να πούμε. Παρακαλώ. Κάφρε να πούμε. Υπάρχουν χειρότεροι κάφροι από εμάς. Εγώ χαίρομαι που είμαστε κάφροι. Έλα φίλε, ναι. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Παιδιά. Ποιος κύριος είναι? Κώστα. Κώστα. Ναι. Έλα ρε, ο Κώστας ο Μπουλώνης είναι, μην είναι για το παίρνεις γάμα του. 77 πήγες ρε Βουλώνη, ξέρω γάμα, ακούς καλά. Εμένα δεν μου μιλάει ο κύριος Βουλώνη. Δεν σε μιλάει. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν πληρώνουν αυτή τη 45.000 γιατί έχουν αντιληφθεί ότι ο Άρης δεν πρόκειται να βγει πρώτος. Μάλιστα. Και ένα άλλο να σου πω, ποιος είναι προπονητής του Αγιονέρη και πότε αυτός ήταν και παίκτης του Γούναρη ο γιος είναι. Ε? Ο γιος του Γιάννη του Γούναρη είναι. Τι λες ρε βλάκα, του ορφανού είναι πιο γρήγορο. Του ορφανού, συγγνώμη. Φρε τον ηλίθιο. Συγγνώμη, εντάξει. Του ορφανού, φίλε. Ο ορφανός. Ναι. Ξέρεις ότι αυτός ήταν και παίκτης στον Πασαραϊκό. Ναι, εκεί τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον. Πώς το λένε, με την επανομή που του φάγαν το πόδι, βέβαια. Πασαραϊκός επανομή ήταν. Το ξέρω. Πασαραϊκός επανομή ήταν. Ναι, του φάγανε ένα καράβλαχος από την επανομή το πόδι του, το φάγε. Του φουκαρά. Αλλά να σου πω και κάτι Κώστα τώρα, εγώ αυτό που πιστεύω, ναι. Είναι δυνατό να χάσει από μια ομάδα, δεν ξέρω πού παίζει καταρχήν, στον κήπεδο του Αγίου Ναρέγια. Όχι, του, του Κυλκυσιακού παίζει. Ένας λόγος παραπάνω για να, είναι, για να κερδίσει ο Πασαραϊκός, δυστυχώς. Οπότε τι θα γίνει, ο Άρης θα βγει δεύτερος. Ο Άρης θα,
Ο Άρης όμως τώρα παίζει την καμπάλα για το δεύτερη θέση. Άρα πάει και το, για επιλαγών ο Άρης. Και να σου πω και κάτι άλλο, και στο τελευταίο μάτς με τη Δράμα, εκεί ξέρεις θα γίνεται ότι με τη Δόξα παίζει. Και ο Πατζιαράς, ακόμα εγώ τώρα κάνω τέτοιες σκέψεις, και ο Πατζιαράς ήταν προπονητής στην Αθήνα. Και ο πατέρας και ο γιος ήταν προπονητής στον Πασαρέκο. Να είστε καλά κύριε Βουλώνη. Όχι, ο Γιώργος ήταν παίκτης στον Πανσεραϊκό. Παρακαλώ. Ναι. 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 Έλα ρε. Έλα ρε Γερμανοτσολιά. Α, το Γερμανό εδώ. Τι έγινε ρε. Όλα καλά. Θέλω να γιάσω και δεν με αφήνετε ρε. Γιατί ρε. Βγήκε αυτός ο Αυγερινός ο πρώτος που ήρθε σε την παράθεση. Ο Αυγερινό. Ναι. Ναι. Αυτός εδώ. Και τι είπε. Καλά ρε, πες τον να πούμε. Πέντε αφημίρια έχεις ρε, Έσπερος, Ολυμπιάδα, Αετός. Ε, ναι. Τι μας λέει τώρα αυτός, πανηγύρισε και το... Εσύ, άντε να καθίστε καλά ρε τώρα ρε. Εσύ κουνά στο δάχτυλο, Αυγέρι, ναι. Λοιπόν, να πω και στον άλλο, καλά τον είπες. Ναι. Καλά τον είπες. Ναι. Ποια κατσίκαρα θέλουμε να ψοφίσει. Εσύ έτρεχε να ψηφίσεις για να πέσω εγώ ρε. Τραχανά. Ναι. Τρίτον. Ναι. Αλλά ρε, γιατί δεν τους λένε να πούμε ότι το πιο τίμιο σωματείο στην Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ ρε. Ε, δεν είναι. Δεν υπάρχει ρε πιο τίμιο ρε εσύ, προστατευόμενος μάρτυρας είναι από την ΠΑΕ μέχρι το πιγκ πονγκ. Πιγκ πονγκ. Μέχρι το πιγκ πονγκ όλοι είναι ρε. Δεν μου λες, εσύ που ξέρεις, όταν ήρθανε να πούμε από την Αθήνα ρε εσύ, να πούμε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για να κάνουν το ΠΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη, πού πήγανε πρώτα ρε. Την αλήθεια. Πού πήγανε. Στον Ηρακλή πήγανε πρώτα. Πήγανε. Και επειδή ο Ηρακλής δεν γουστάρει για την ομάδα επαναστατών και όχι της πλάκας. Λοιπόν, πήγανε στον ΠΑΟΚ και μάλιστα όχι σκύψανε. Τη γλώσσα της έρνανε στο πάτωμα. Πάλι. Τι είναι. Αδεχτήκανε που του πάνε να πούμε εκεί πέρα. Αυτή. Που με ρίξανε το 80, που με ρίξανε το τώρα, που ρίξανε το φόρι του Ηρακλή που έτρεχε αυτός εδώ, πώς το λένε να πούμε αυτός ο Μαϊντανός που πάει σε όλα τα αυτά, του ΤΑΠ ΠΑΟΚ, αυτός ο Μαϊντανός, yeah. Που έτρεχε να πούμε από εδώ και από εκεί, yeah. Αυτός που συμμάχησε με τον Παναθηναϊκό για να ρίξει τον Ηρακλή, όλες οι ομάδες έχουν πέντε αφημίρε, στον Ηρακλή βρήκανε και τα κάνανε. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα, 18.133 και 500 ευρώ, μέχρι και 500 ευρώ μπορεί να φτάσουν στην τσέπη σου. Και αν θέλετε οποιοδήποτε ανταλλακτικό για το δικό σου αυτοκίνητο, Αφή Κωνσταντινίδη από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, τηλέφωνο στο 18.133 και για απόσυρση και για το ιδανικό και φθηνότερο ανταλλακτικό. Παρακαλώ. Ναι. Είπαμε ναι. Άστο, γιατί. Αυτό για το πρωτάθλημα το 42ο, 3ο, 4ο. Από πού είσαι? Από χωριό. Σέρες. Σέρες. Από ποιο χωριό? Μεγαλοχώρη Σερών. Μεγαλοχώρη, και είσαι Ολυμπιακός. Και Πανθεραϊκάρα. Δύο ομάδες. Τι ηλικία ανεβαίνει? 18. 29. Α, μεγάλος. Παντρεμένος? Όχι. Είναι καιρός να βρεις γκόμενα, φίλε. Στον επόμενο. Ναι, ενώ αν ήσουν από το Κιάτο και έβαζες τον ύμνο του ΠΑΟΚ, θα ήσουν μεγάλος ΠΑΟΞης. Τότε δεν θα ήθελες γκόμενα. Θα ήσουν τα ερωτικά σου θα ήταν λυμένα. Κατάλαβες? Σου μιλάει ο έμπειρος. Λαϊκιστής πρώτος. Ο έμπειρος. Να πάρε το 28 και πεις ΠΑΟΚ είμαι. Θα είσαι για μεγάλο. Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, πάλι. Εδώ τώρα είναι κατάπτυστο, σε κόκκινε. Δεν είναι κατάπτυστο. Είπα είναι καιρό να βρει γκόμενα. Εσύ είστε 29, είχε. Σ' άφηνο πάντα να βρει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε, ναι. Τι κάνουμε, όλα να δώσετε. Καταρχήν, να ευχηθώ σήμερα τη μεγάλη Ρακλάρα να γυρίσει με το διπλό για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Και ο πάντο καλό. Από εκεί και πέρα να κάνουμε και λιγάκι ιστορία, γιατί κάποια πράγματα έτσι βγαίνουν. Ο Ηρακλή λοιπόν ήταν φιλόμουσο. Ήταν φιλόμουσο, όπως θέλει να λέει, πλην οι Παοξίδες, από το 1896 έχει ίδρυση.
Το 1908 έγινε αθλητικό σωματείο. Για να το κλείνουμε. Όντως ιδρύθηκε σαν φίλων μουσικής Ηρακλής το 1896. Αλλά από εκεί και πέρα η μοναδική ομάδα η οποία είναι καταγεγραμμένα στο Μουσείο Ιστορίας το αθλητικό που έχει εδώ η Θεσσαλονίκη. Που κάποιοι δεν έχουν κάνει τον κόπο πάνε ποτέ να διαβάσουν τίποτα για τις ιστορίες των ομάδων, γιατί πολύ απλά ενημερώνονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και από τους δημοσιογράφους αυτής της πόλης. Η μοναδική ομάδα λοιπόν, για να συνεχίσω, που έχει εθνικούς ήρωες και για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και για τα φιλικά που έκλειες τα διάφορα τις μπάλες όταν ήμασταν υποτουρκικό σιγό σφαίρες για να πάνε να μπορέσουν να γίνει εξέγερση για να μπορέσει να απελευθερωθεί η Μακεδονία η οποία ήταν τρίτη σε δυναμική οι Έλληνες εδώ πέρα που δηλαδή η Ηρακλής μας απελευθερώσανε. Λοιπόν, η Ηρακλής αυτά είναι καταγεγραμμένα στα βιβλία. Εσύ αυτό που μπορεί να τραγουδάς ό,τι θέλεις. Μπορεί να βάλει όχι, δεν ρωτάω. Λέω την πόλη την απελευθερώσανε η Ηρακλήδης. Άκουσε με. Ναι. Όταν λοιπόν ναι. ο Ηρακλής έχει συμβάλει και έμπρακτα και με κίνδυνο να χάσουν οι αθλητές του τη ζωή και με αθλητές του Ηρακλή οι οποίοι γίνανε εθνικοί ήρωες για να μπορέσει να γίνει αυτός ο αγώνας χάνοντας τη ζωή τους πολεμώντας τους Τούρκους, όταν θα βγαίνει ο άλλος να μας λέει για τους Τούρκους δημάρχους και για τα Τούρκα εξαδέρφια, ας πάει να δει το Πέρα Κλουμπ από εκεί που ήτανε μέχρι το 1903 το πρώτο καταστατικό του ΠΑΟΚ, σε ποια γλώσσα ήταν γραμμένο, και όταν ανακαλύψει ξανά τη γη και ότι η σελήνη είναι στρόγγυλη και ότι η γη είναι τετράγωνη, όπως θέλει να ανακαλύψει ο συγκεκριμένος, ας δώσει να μου μιλήσει για την, την ελληνικότητα του Ηρακλή. Έως τότε καληνύχτα, να μαθαίνετε την ιστορία σας μέσω των ραδιοφωνικών παραγωγών που δεν ξέρουν τίποτα άλλο, δηλαδή μισή μπορεί να μην ξέρουν και τι σημαίνει το όνομα ΠΑΟΚ, και αφήστε τον Ηρακλή στην ησυχία του. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω μόνο. Μάλιστα. Εάν πραγματικά αυτή η κακία και αυτή η ησυχία που έχει ο νεοέλληνας είναι επίκτητη ή είναι κληρονομική. Όταν θα βρεθεί ένας να μου απαντήσει, θα τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, να είστε καλά. Η λέξη επίκτητη στους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστή που μου ακούν την εκπομπή. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε. Καλώς ήταν. Λοιπόν, θα πούμε τώρα, ήθελα να πω λίγο lifestyle πράγματα, χάχα μπάχα, αλλά θα πω δύο σοβαρά, γιατί μίλησε και σοβαρά ο κύριος ο προηγούμενος. Εάν υπήρχε σοβαρό κράτος, ο ΠΑΟΚ και ο ΆΡΙ δεν θα υπήρχαν σαν ΠΑΕ και κάποια μπαίναν φυλακή, γιατί τις κατακλέψανε, τις ρημάξανε, κλέψανε και το κράτος και έχουν και το φράσος και να μιλάνε από πάνω. Μάλιστα. Μάλιστα κύριε Ραπτόπουλε, αυτή είναι η αλήθεια κύριε Ραπτόπουλε. Λοιπόν, αλλά δεν έχετε το φάρος να το πείτε έτσι όπως το λέω εγώ. Εσείς τι είστε? Εγώ τι είμαι? Ένας άνθρωπος είναι έξυπνος που τα λέω τα πράγματα με το όνομά του. Ποτέ ένας άνθρωπος έξυπνος δεν λέει στον αέρα ότι είναι έξυπνος. Άρα είστε βλάξη. Α, μάλιστα είμαι βλάξη. Δηλαδή δεν τις κλέβανε τις πάει. Είναι βλακή αυτό. Δεν είναι η αλήθεια. Τις κλέβανε, αλλά ένας έξυπνος δεν λέει εγώ είμαι έξυπνος. Γιατί δεν το λέτε τόσα χρόνια? Εγώ δεν το λέω τόσα χρόνια. Κακοδιαχείριση λέγεται το κλέψιμο στην Ελλάδα. Εσύ κακοδιαχείριση λέγεται το κλέψιμο στην Ελλάδα. Εγώ λες δεν το έχω πει. Που με βγαίνει ο Αντωνιάδης, ο Ηρακλήδης, βγαίνει ο άλλος ο Παοκτής, βγαίνει ο άλλος ο Αριανός. Και αντί να πάνε να κατηγοράνε. Εγώ πέταξε ρε μέλι στο κεφάλι μου για να το δείξω ρε κεφάλα. Μπράβο. Αυτούς που κλέβανε τις ομάδες τους και τις καταντήσανε εδώ, τους φταίει ο Ολυμπιακός και τους φταίει Αθήνα και τους φταίει η εξωγήινη. Ο Μαρινάκης είναι εγκληματική οργάνωση, είναι, δεν είναι, ό,τι θέλει είναι. Ο Μαρινάκης δεν είναι. Πάντως κύριος δεν είναι και αυτός τώρα εδώ που τα λέμε. Ε? Δεν είναι και κανένας κύριος τώρα και εδώ που τα λέμε, τώρα ο Μαρινάκης. Ναι, ό,τι είναι, μπορεί να μην είναι κύριος και μπορεί και να είναι. Αλλά δεν φταίει για τα χρέη του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, αυτοί που τους κλέβανε φταίνε. Δεν φταίει, βεβαίως δεν φταίει, αλλά φταίει ότι δεν αφήνει μια διαιτησία 50-50 κτλ. Αυτό φταίει. Η διαιτησία είναι άλλο και τα χρέη που φάγανε κάποιοι από τις ομάδες και κάνανε μεγάλους λογαριασμούς. Το είναι άλλο κομμάτι και το έχουμε αναδείξει, βέβαια. Έτσι κύριε Ραπτόπουλο και κύριε Κόκκινε. Δηλαδή θα πούμε και κάποια αλήθεια. Δεν μπορείς να μιλάς για τον Ραπτόπουλο και τον Κόκκινο σε θέματα χρεών. Τουλάχιστον εμείς που πετάξαμε μέλι στο κεφάλι μας να αναδείξουμε τη λαμογιά. Σε εμάς δεν μιλάτε. Μιλάτε σε κανέναν άλλον. Επόμενη γραμμή. Σε άλλον, όχι σε μένα. Κάνει σε μένα μάθημα εσύ για τα χρέη. Αν να χάθει, πάω το βγάλω στο Μαρινάκι, τον Μπούλαρο αθώ. Να δούμε και με τα καράβια τι έγινε εκεί στο λιμάνι. Έχει κάτι καράβια εκεί. Δεν είναι η διαιτησία το πρόβλημα, είναι και τα καράβια. Ένα καράβι από τον Περέα. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη. Κώστα, σε σένα θα μιλήσω. Να μιλήσεις.
πιο δυνατά, γιατί εκπομπή, είσαι σαν θλιμμένη. Ναι. Ο μελέτης που δεν έρχεται πλέον δεν έχει δείξει σε κανέναν. Σε παρακαλώ, προστάτευσέ μας από αυτόν το φανατικό και απίστευτα πορωμένο οπαδό του Παναθηναϊκού, ναι, ώστε να μην μας καταστρέφει τα βράδια της Κυριακής. Ποιον Παναθηναϊκό? Τον οπαδό του Παναθηναϊκού που έχει, που κάθεται όπως είναι η οθόνη στα δεξιά, το παιδί με το μουσί. Ο Μουσάτος. Με μαύρη μπλούζα χθες. Ναι. Σε παρακαλώ, προστάτευσέ μας από αυτό το, από αυτά τα έσχη που λέει. Σε παρακαλώ. Μα είναι γλιώδης. Ώρες αναρωτιέμαι ότι είναι 15 χρονών και ότι ψάχνει γκόμενα. Γιατί τέτοια πόρωση μόνο εκεί τη βρίσκεις. Μάλιστα. Σε παρακαλώ. Ο μελέτης δεν έδειξε σε κανέναν. Αναρωτήσου γιατί σου λένε κάποιοι να φέρεις πίσω τον Μπουγάτσα, τον Τρέγια και όλους αυτούς, και γιατί γίνονταν χαβαλές με αυτά τα παιδιά. Και αν φύγει αυτός, όπως όταν έφυγε ο μελέτης, όπως όταν έφυγαν και κάποιοι άλλοι, δεν θα πει κανένας τίποτα. Γιατί σου ζητάνε το Μένιο και δεν σου ζητάνε κάποιους άλλους? Μη μας πηδάς τις Κυριακές το βράδυ. Αυτό έχω να πω μόνο. Σε παρακαλώ πολύ. Εγώ τι να σας πηδήξω το βράδυ της Κυριακής, ρε φίλε. Επόμενη γραμμή, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Επειδή ο Ηρακλής είναι από ομάδα αγωνιστών, μίλησε ο Ολλανδός για απελευθέρωση Θεσσαλονίκης. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά θα έπρεπε να ντρέπεστε όταν τα ξεχνάτε όλα αυτά και θέλατε να πάτε την ομάδα στα Σκόπια. Δεν θα έπρεπε να μιλάτε τώρα για αυτά τα πράγματα. Πού είναι αυτά που λέγατε πριν καιρό πάλι? Τα ξεχάσατε? Όποτε θέλουμε τα θυμόμαστε, όποτε δεν θέλουμε δεν τα θυμόμαστε αυτά. Για τα Σκόπια. Εσείς δεν θέλατε οι ίδιοι να πάτε την ομάδα στα Σκόπια? Οι οπαδοί. Και να κλείσω με ένα τελευταίο για τον τελικό κυπέλου που δεν πήγε ο Ηρακλής. Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα. Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Καλησπέρα. Σπέρα. Παίρνω τηλέφωνο από Γερμανία. Καλά κάνεις. Ωραία, είμαι Παουτζής. Τι θα ήσουν από τη Γερμανία, Αργιανός? Τι θα ήμουν, Παουγάρα θα ήμουν, ακριβώς. Προς ενημέρωση τον κύριο που άρχισε να παίρνει τηλέφωνα και να λέει ότι το καταστατικό του ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο έτσι και ήταν στα τουρκικά, θα πρέπει να γνωρίζει όταν είσαι σε μια χώρα φιλοξενούμενος και έχεις οποιοδήποτε σωματείο, έτσι, θα πρέπει να είναι στη γλώσσα που είσαι το καταστατικό, πρώτον. Δεύτερον, μήπως μπορείς να με θυμίσεις τι ακριβώς είχε γίνει με τον Ολυμπιακό, με τον Κοσκοτά? Γιατί ακούω πολλά ότι το κράτος το φάγανε, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής. Για Ολυμπιακού δεν ακούω. Τι είχε γίνει τότε? Το Καραϊσκάκι ποιος το έκανε ανακαίνιση? Όλοι ρε φίλε φάγανε λεφτά. Απλά λέει ο Γαύρος, μην περνιέστε. Ναι, όχι, απλώς όλο τι έγινε, όχι, ναι, τότε με το Καραϊσκάκι. Άλλο λέω εγώ. Λέει, μην περνιέστε για αθώοι κι εσείς. Αυτό μας είπε. Όχι, δεν περνιόμαστε αθώοι. Απλώς ερώτηση κάνω. Για εξήγησε μου λίγο. Μπορείς να μου δημιουργήσεις. Γιατί ξέχασα έτσι, έχω ένα κενό. Έχω ένα κενό. Για μπορείς να με βοηθήσεις ή κάποιος φίλος Ολυμπιακός? Γιατί ακούω πολλά. Έτσι. Για πες μου ακριβώς πώς είχε γίνει εκείνη η κατάσταση τότε. Πού πήγαν εκείνα τα λεφτά και πώς έκαναν ανακαίνιση όλο το Καραϊσκάκι. Με τα λεφτά του 2004. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λεφτά του 2004 κάνανε ανακαίνιση το Καραϊσκάκι, κάνανε ανακαίνιση την Τούμπα, κάνανε ανακαίνιση το Καφτατζόγλιο. Φάγα πολλά λεφτά το 2004. Για να βγαίνει η κυρία, πώς τη λένε, την κυρία Μπουχλούμπου, πώς τη λένε εκείνη, την ψηλή, ρε, την Αγγελοπούλου. Ναι, οικονομήσαν 5 οικογένειες, φυλακαμάδες, κρατούσαν τις δάδες και τρέχαν σαν τους φελούς στο δρόμο που πήρε η Ελλάδα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι φελοί. Τέλος. Μαρίνα Μπίκου λέει τους τίτλους επικαιρότητας. Εγώ φεύγω το βράδυ, θα τα πούμε για χαρά. Θα πούμε για χαρά.